Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στη συνείδηση. Σήμερα θα καταπιαστούμε με ένα θέμα το οποίο χρονίζει ή μάλλον νομίζω πως είναι ίσως μία από τις πιο σημαντικές εκκρεμότητες που υπάρχουν στον Εύρο την τελευταία 20 ετία ίσως και περισσότερο. Θα μιλήσουμε για τις καλύβες στο Δέλτα του Εύρου. Ένα ζήτημα που αφορά κυνηγούς, αφορά ψαράδες, αφορά επαγγελματίες γενικώς που δραστηριοποιούνται στο Δέλτα του Εύρου, αφορά οικολογικές οργανώσεις, αφορά πολιτικούς, αφορά επισκέπτες του Δέλτα, ουσιαστικά αφορά όλους μας. Είναι, αν θέλετε, παράλληλα αυτό που έχουμε ως υποχρέωση να διαφυλάξουμε, το περιβάλλον εννοώ, για να το κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας, αλλά παράλληλα και όλα εκείνα τα οποία ως τοπική οικονομία θα μπορούσαμε ίσως να αξιοποιήσουμε. Τώρα, το πώς θα συνδυαστούν τα μεν με τα δε, το πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή, πώς θα βρεθεί δηλαδή η κοινή συνισταμένη, αυτή η οποία θα εξασφαλίζει και τα μισά από τη μια πλευρά και τα μισά από την άλλη, ή τα ολόκληρα σε τελική ανάλυση και από τις δύο μπάντες, ας το πούμε έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο χέρι όλων όσων διεκδικούν αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας κατάστασης που θα συμφέρει και το περιβάλλον, θα διαφυλάται το περιβάλλον, αλλά παράλληλα θα εξασφαλίζει και τα συμφέροντα όλων όσων δραστηριοποιούνται στο Δέλτα του Εύρου σήμερα που μιλούμε. Αυτή τη χρυσή τομή θα αναζητήσουμε σήμερα με αφορμή μάλιστα και το γεγονός ότι οι εισαγγελικές αρχές του Εύρου απέστειλαν έναν φάκελο με 143, αν δεν απατώ με αυτός είναι ο αριθμός, 143 υποθέσεις αυθαιρέτων κατασκευών στο Δέλτα του Εύρου. Εντοπίστηκαν 143 καλύβες με λίγα λόγια και ο εισαγγελέας έστειλε την υπόθεση, έστειλε το φάκελο στον εισαγγελέα εφετών Θράκης με σκοπό να εξεταστεί η υπόθεση αυτή και εν συνεχεία απέστειλαν και τις σχετικές επιστολές προς τους ιδιοκτήτες των καλυβών αυτών, θυροκολλήθηκαν μάλιστα κάποιες από αυτές, όπου αναφερόταν η υποχρέωση ή η εντολή από τον εισαγγελέα οι καλύβες αυτές να κατεδαφιστούν και μάλιστα να απομακρυνθούν και τα μπάσα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες το πενθήμερο αυτό παρήλθε. Δεν καταδαφίστηκε βεβαίως τίποτα, αλλά είναι σε εξέλιξη μια υπόθεση η οποία με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες. Πρέπει να πούμε ότι ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Βαγγέλης Λαμπάκης, απέστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό, στον κ. Αντώνη Σαμαρά, με την οποία ζητά ουσιαστικά να παραμείνει το καθεστώς όσο έχει. Οι προφορικές δηλώσεις του κυρίου Λαμπάκη είναι μάλλον λίγο πιο έντονες, θα λέγαμε. Θα τις δούμε και αυτές. Ζήτησε επίσης ο κύριος Δήμαρχος αυτή την επιστολή να την προσυπογράψουν και οι τέσσερις βουλευτές και άλλοι φορείς της περιοχής. Οι τρεις εκ των τεσσάρων βουλευτών αποδέχθηκαν να συνυπογράψουν την πρόταση αυτή. Ο βουλευτής Εύρου του Πασόκ, ο κύριος Γιώργος Ντόλιος, προτίμησε να στείλει μία δική του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την επιστολή ως επιπόλαια και πρόχειρη. Την επιστολή του κυρίου Δημάρχου. Ο ίδιος ο κύριος Ντόλιος έστειλε μια άλλη επιστολή, η οποία μάλιστα είναι και μακροσκελέστερη, και αφού εκθέτει όλη την κατάσταση προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, ζητά μια διαφοροποιημένη, καταθέτει μάλλον μια διαφοροποιημένη πρόταση. Με τον κύριο Ντόλιο θα είμαστε σε λίγο εδώ για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά που και ο ίδιος περιγράφει και καταθέτει ως πρόταση. Θα είναι μαζί μας επίσης ψαράδες, μαζί μας κυνηγοί, άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο Δέλτα του Εύρου καθημερινά και θα ακούσουμε και τις δικές τους θέσεις. Πριν όμως, να πάμε στον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Απομενόντα Ταρζή και δημοτικό σύμβουλο ο ίδιος. Ο οποίος στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης μας είπε την άποψή του, η οποία είναι κάθετα αρνητική σε οτιδήποτε έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Να ακούσουμε παρακαλώ τον κύριο Ταρζή και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Αποστολή. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο έχει αναστατώσει όχι μόνο τους αλίες σαφώς, αλλά και τους κυνηγούς. Υπήρξαν προτάσεις, υπήρξαν θέσεις. Υπάρχουν εκπεφρασμένες απόψεις για το συγκεκριμένο ζήτημα και υπάρχουν και δύο επιστολές. Μία αυτήν που έστειλε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Λαμπάκης, προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, μάλιστα, και συνυπογράφουν οι τρεις εκ των τεσσάρων βουλευτών, και μία άλλη που συνέταξε ο βουλευτής Εύρου του Πασόκ, ο κ. Γιώργος Ντόλιος, με τον ίδιο αποδέκτη. Το θέμα το γνωρίζετε καλύτερα, ίσως, από τους περισσότερους στην περιοχή μας. Το παρακολουθείτε χρόνια. Και προφανώς έχετε και την άποψη την οποία χρειάζεται να ακούσουμε στην παρούσα φάση. Παρακαλώ λοιπόν. Νομίζω το
Το μόνο που δεν χρειαζόταν η περιοχή μας και το Δέλτα του Εύρου ήταν αυτή η κίνηση που έγινε πρόσφατα. Γιατί πραγματικά. Ναι, αυτό το αποφασίζει ο εισαγγελέας, κύριε Τερζίδη. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θέλω να πω τη δική μου την άποψη, κύριε Αποστολίδη. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι πραγματικά με το Δέλτα του Εύρου ασχολούμαι εδώ και 30 χρόνια και νομίζω ότι τα αποτελέσματα που φέραμε σαν διοίκηση του Κυνηγητικού Συλλόγου ήταν άριστη. Σήμερα κατορθώσαμε να κυνηγάμε σε μια περιοχή η οποία ήταν απογορευμένη από την κοινή υπουργική απόφαση. Εμείς ακυρώσαμε το δικό μας το κομμάτι, γιατί για το δικό μας το κομμάτι κάναμε προσφυγή και σήμερα κυνηγείται η περιοχή. Θεωρώ ότι αυτές οι καλύβες πρέπει να παραμείνουν σε αυτήν τη θέση τους. Παρόλα που ξέρουμε ότι είναι απαγορευμένες και είναι παράνομες αυτές οι καλύβες όλες και το ξέρει όλο το κράτος, όλοι οι φορείς το γνωρίζουν. Και νομίζω ότι οι κινήσεις που γίναν και θα γίνουν πρέπει να στραφούν μόνο πολιτικά, διότι και πολιτικά πρέπει να δοθεί λύση για το συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύω ότι ο χώρος αυτός είναι ελληνικός και πρέπει να μείνει ελληνικός. Δεν είναι... κύριε Τερζή, τώρα εδώ υπάρχει κάτι οξύμορο, όπως καταλαβαίνω. Λέτε, οι καλύβες είναι παράνομες. Είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εύκολα κανείς το αναγνωρίζει. Σαφώς. Με την πρώτη ματιά. Σαφώς. Αμέσως μετά λέτε να υπάρξει πολιτική απόφαση. Σωστά. Μοιάζει πολύ με αυτό που άκουσε να λέει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Πρωθυπουργός, να παρανομήσει. Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα πράγματα τα ακούω και γελάω. Ειλικρινά και λυπάμαι που δική μας πολιτική είπαν τέτοια πράγματα και είναι και από τη συγκεκριμένη περιοχή και ξέρουν από εκεί μέσα μεγαλώσαν οικογένειες με πολλά παιδιά, σπουδάσανε παιδιά. Ο Δήμαρχος και ζουν. Όχι, ο Δήμαρχος δεν είπε αυτό. Ο Δήμαρχος είπε, έστειλε την επιστολή και είπε πολιτικά πρέπει να λυθεί αυτή η ιστορία και πολιτικά θα λυθεί, κύριε Αποστολίδη. Διότι σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε. Πώς το εννοείτε, τι να κάνει δηλαδή. Σας πω τι θα κάνει. Ο πολιτικός. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Πέστε. Αυτή η περιοχή, την γνωρίζουμε όλοι μας, είχε τεθεί παλαιότερα και υπό αμφισβήτηση ακόμη το αν είναι καθαρά ελληνική ή αν μπλέκεται το τουρκικό κράτος. Γιατί υπάρχουν τμήματα που μπαίνει μέσα, μπαίνουν Τούρκοι σε εμάς και μπαίνουμε εμείς σε τουρκική τοποθεσία. Παλαιότερα δεν. Το ξέρω τον Εύρο, πιθαμή, κύριε Αποστολίδη. Όταν τελείωνε το κυνήγι και φεύγαν και οι ψαράδες, ο χώρος εκείνος ήταν έρημος. Και περνούσαν κοπάδια και πάρα πολλοί Τούρκοι στο συγκεκριμένο χώρο. Εμείς έχουμε ζήσει ανέλυση. Περνούσαν για να κάνουν τι αλήθεια, κύριε Τερζή, για να κυνηγήσουν. Όχι. Βουσκούσαν τα ζώα τους μέσα στο συγκεκριμένο χώρο. Κτηνοτρόφοι, λοιπόν. Ναι. Και παράλληλα κυνηγούσαν, ψαρεύαν μέσα στα ποτάμια. Τα πάντα. Δραστηριότητες πάρα πολλές. Το έχουμε πει, κύριε Αποστολίδη, και δεν έκαναν εσάς το ίδιο και οι Έλληνες. Δεν ξέρω αν το κάνουν οι Έλληνες αυτό. Μάλιστα. Δεν έχει περιοχή πραγματικά για να πάνε τα ζώα τους Έλληνες. Τα τουρκικά τα ζώα μπορούν να έρθουν στη δικιά μας την έκταση, η οποία, να τονίσω ότι αυτή η περιοχή δεν είναι στην συνθήκη Ραμσάρ. Για να λέμε και κάποια πράγματα να τα γνωρίζουν όλος ο κόσμος. Το σύνολο των καλυβιών είναι 140 καλύβες μέσα σε 110.000 στρέμματα, κύριε Αποστολίδη. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και λέω γιατί και δεν είναι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι και το γεγονός ότι οι Τούρκοι μπορούν να προσεγγίσουν ευκολότερα διότι υπάρχει χερσαία συγκοινωνία. Σαφώς και μόνο. Ενώ η δική μας πλευρά απαιτεί μετακίνηση με βάρκα. Σαφώς. Ναι. Και να συνεχίσω λοιπόν, κύριε Αποστολίδη. Γιατί είναι απαραίτητη παρουσία και των καλυβιών και των ανθρώπων μέσα εκεί. Διότι όταν εμείς είμαστε και δραστηριοποιούμαστε στο συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορούν να έρθουν οι Τούρκοι απέναντι και να φέρουν τα ζώα τους, να ψαρέψουν, να κυνηγάνε. Γιατί υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν οι κυνηγοί δικοί μας, υπάρχουν οι ψαράδες δικοί μας, υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι δικοί μας και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Εάν ένα πρωινό, κύριε Αποστολίδη, φύγουμε εμείς από εκεί μέρα, γιατί αυτό θέλουν κάποιοι κύριοι. Να διάσει ο Εύρος, να διάσει το Δέλτα και να μείνουν τα 10 παραπήγματα που θα κάνουν τα καινούργια για να μείνουν οι αλλοίς που θέλουν να τοποθετούν αυτοί. Και λέω εγώ, με το φτωχό μου το μυαλό, εδώ το ντόπιο, εάν θα πάνε κάποιο ένα πρωινό 15-20 Τούρκοι από απέναντι και στήσουν καλυβάκια και βάλουν τα ζώα τους μέσα και σφάλουν και τις σημαίες τους. Ποιος θα τους βγάλει, κύριε Αποστολίδη, πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να τα ακούσω αυτό το ερώτημα, ποιος θα βγάλει αυτούς τους Τούρκους από εκεί πέρα μέσα. Το δασαρχείο, τα υπουργεία ή αυτοί που φωνάζουν εδώ πέρα μέσα. Άρα λοιπόν, καλά Γιώτα, θα κάνω. Αυτό σημαίνει, ναι, πως υπάρχει ένα καθεστώς λίγο διαφορετικό. Εδώ άρχονται και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Τέτοιο ενδεχόμενο σημαίνει καταπάτηση εθνικού εδάφους. Και εσείς περιμένετε μετά, όπως έγινε με τα Ίμια, να θερμίσουμε πτώματα και ανθρώπους. Ακούστε λοιπόν, η πρότασή μας είναι ότι, είπα από την αρχή, ότι πολιτικά θα λυθεί το θέμα. Ας παρανομήσει αυτό το κράτος κάποτε, κύριε Αποστολίδη, όταν είναι για το καλό της πατρίδας.
Διότι είναι, δεν θα είναι μόνο για το καλό των τόπιων κατοίκων που ζουν και δραστηριοποιούνται και βγάζουν ένα μεροκάματο και ζουν κάποιοι άνθρωποι, όπως είπαμε, την κυρία που δουλεύει 50 χρόνια, 40 χρόνια μέσα εκεί με τα ψάρια. Άσε για τέτοιο σκοπό να παρανομήσουν. Να έρθει η συνόηση λοιπόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, να έρθει το Υπουργείο Εξωτερικών, να έρθει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και να πούνε ότι κύριοι, οι κάτοικοι αυτοί που μένουν εκεί, κύριε Αποστολίδη, δεν διεκδικούν τη δημόσια έκταση αυτή για να την πάρουν. Τη χρήση θέλουν μόνο οι άνθρωποι και να παραμείνουν τα καλύβια τους αυτού που έχουν. Άρα δεν διακινδυνεύει το ελληνικό δημόσιο. Και δεν πρόκειται περί εξοχικών, πρέπει να πούμε. Ναι, δεν έχει να κάνει κανείς με βίλες ή και με κατασκευές, υπερκατασκευές που πιστεύουν ορισμένοι όσοι δεν έχουν επισκεφθεί το Δέλτα του Εύρου ότι πρόκειται εκεί για μεζονέτες και για μικρά ξενοδοχεία, παύλα πανδοχεία, τα οποία αυτά είναι υπερβολές, χρησιμοποιούν κάποιοι για να βγάζουν μεροκάματο φιλοξενώντας τουρίστες. Ενδεχομένως, να σας πω κάτι, ενδεχομένως να γίνανε και δύο-τρία τέτοιες δύο καλύβες πολυτελείς. Οι περισσότερες είναι αυτές που ζουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, σεμνές, λιτές. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Τώρα, αν βρεθήκαν δύο και κάναμε το πράγμα, δεν νομίζω να καταδικαστεί όλη η περιοχή. Γιατί και στο κάτω-κάτω, κύριε Αποστολίδη. Κύριε Δραζία, δεν νομίζω πως κρίνεται από αυτό το ζήτημα το οποίο συζητούμε από το βράδυ. Όχι, έχει να κάνει, δεν έχει σημασία δηλαδή αν η καλύβα είναι πολυτελής ή αν είναι φτωχή. Έχει σημασία για το αν και κατά πόσον θα καταλάβει κάποια στιγμή η ελληνική πολιτεία ότι οι καλύβες μπορούν να συνυπάρξουν με την προστασία του περιβάλλοντος, τους εθνικούς λόγους που υπάρχουν πίσω από όλη αυτή τη δραστηριότητα και πρέπει ως εκ τούτου να διατηρηθούν και όλα εκείνα τα οποία με κάποιον τρόπο πρέπει να δείξει κάποιος τη χρυσή τομή απέναντι σε ένα πρόβλημα που μοιάζει, δεν μοιάζει, είναι άλυτο εδώ και δεκαετίες. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Αποστολίδη. Το ξέρουμε που είναι άλυτο. Επαναλαμβάνω, νομική λύση δεν μπορεί να δοθεί. Ούτε με τον νόμο του 4014 περί νομιμοποίησης των αφαιρέτων πιάνει τη συγκεκριμένη περιοχή, διότι είναι δασική έκταση. Και όσοι αφαιρέτα είναι στη δασική έκταση και σε γυαλό, δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν. Επομένως, εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν και μόνοι τους το έχουν πει ότι δεν διεκδικούν τη δημόσια έκταση αυτή να την καρποθούν. Ζητάνε να παραμείνουν αυτές οι καλύβες όσους έχουν μέσα να δραστηριοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι και νομίζω ότι είναι και απαραίτητα να παραμείνουν. Ειλικρινά το λέω ότι ναι, πρέπει να μείνουν αυτές οι καλύβες. Είπα προηγουμένως, κύριε Αποστολίδη, και έχει μεγάλη σημασία. Είναι 110.000 στρέμματα χώρο ο συγκεκριμένο και οι καλύβες αυτές είναι 140. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Γιατί του παρουσιάζαν κάποιοι ότι γίνανε εκεί πέρα μέσα όρια. Αυτές είναι όλες οι καλύβες. 140 καλύβες. Υπάρχουν καλύβες που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, κατασκευάστηκαν μάλλον από τους αλλοίς. Σωστό. Οι αλλοίς πηγαίνουν εκεί για να βγάλουν το μεροκάματό τους καθημερινά. Σωστό. Υπάρχουν και καλύβες που έχουν κατασκευαστεί από κυνηγούς. Υπάρχουν. Οι κυνηγοί τι κάνουν εκεί, μεροκάματο βγάζουν? Θα έλεγα ότι ορισμένοι βγάζουν και μεροκάματο. Όπως? Φιλοξενούν ανθρώπους από άλλες κυνηγητικές περιοχές. Ναι, υπό την έννοια αυτή βγάζουν μεροκάματο. Και βγάζουν κάποιο μεροκάματο. Δεν νομίζω ότι όμως αυτά τα έστω που βάζουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τις καλύβες είναι τόσα πολλά πια που να συζητάμε ότι έχουν πλουτίσει και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Προς Θεού. Αφού μένουν όλο το χειμώνα εκεί οι άνθρωποι αυτοί και δεν έχουν και άλλη δουλειά και τους αρέσει το κυνήγι, είναι και περισσότεροι και παράλληλοι και ψαράδες και κυνηγοί, δεν θα τώρα ψάξουμε να βρούμε αν μπορούν. Αυτό που άλλωστε προσπαθούμε να το παραβλέψουμε είναι ότι η έννοια του Δέλτα του Εύρου είναι συνυπασμένη και με τη συνύπαρξη κυνηγίου, κύριε Αποστολίδη. Εμείς πρέπει τουριστικά να αναπτύξουμε το κυνήγι του Δέλτα του Εύρου. Υπάρχει, το ξέρει όλη η Ελλάδα, το ήξερε παλιά και η Ευρώπη, όταν ερχόταν οι Ιταλοί, οι φίλοι από την Ιταλία και κυνηγούσαν στο Δέλτα του Εύρου. Αυτός ο Εύρος, ο ποταμός. Και στο κάτω-κάτω να πρόκειται για μια ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία είναι ίσως μία από τις πλουτοπαραγωγικές πόρους της περιοχής μας. Που ουδέποτε αξιοποιήθηκε, κύριε Τερζή. Ουδέποτε αναπτύχθηκε ή ελέγχθηκε έτσι όπως θα έπρεπε να ελεγχθεί, προκειμένου και με νόμιμο τρόπο να ασκείται, αλλά παράλληλα να αφήνει και ακόμη περισσότερα κέρδη, έσοδα σε μια ολόκληρη περιοχή. Σας παρακαλώ όμως να σταθούμε σε κάτι που μου είπατε πριν από δύο ημέρες στο ραδιόφωνο, στον Status 94 και 2. Μου είπατε ότι υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν κυνηγοί, υπάρχουν ίσως και αλλοίς, οι οποίοι έχουν κληθεί από το ελληνικό κράτος να πληρώσουν ακόμη και πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτων. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το άκουσα. Έτσι είναι. Και θέλω να σας πω πως επειδή το έλεγξα, ναι, διαπίστωσα πως είναι όντως έτσι. Έτσι. Αλλά θα ήταν χρήσιμο να το εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας πώς ακριβώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Προφανώς πιστεύω, κύριε Αποστολίδη, ότι ήταν λάθος της υπηρεσίας, της πολεοδομίας. Διότι από τη στιγμή που το... Κάποιοι πλήρωσαν 93 ή 92, συγγνώμη για την αγωνία. Είναι αρκετοί. Για την γεγονός λεπτομέρεια. Αλλά κάποιος... αυτής της τάξης μεγέθους ήταν το ποσό. Ναι, και κάποιους τους είχαν βάλει το πρόστιμο διατήρησης. Ναι. Νόμιμα, έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Όταν δεν κατατεθειστεί αναφέρετο, παραμένει το διατήρησης και το πληρώνει κάθε χρόνο και με προσαυξήσεις. Αυτό όμως νομίζω ότι δεν στέκει στην προκειμένη περίπτωση, διότι είναι παράνομο. Δεν μπορεί να βάζει να τιμωρείς κάποιον για αυθαιρεσία και να το βάζει να το διατηρεί. Καταλάβατε. Δηλαδή έπρεπε να βγει κατευθείαν διοικητική αποβολή ότι κύριε, παράνομη καλύβα, πρέπει να πέσει να φύγει. Πέστε μου την άποψή σας και για την πρόταση που ακούστηκε για μια ακόμη φορά. Αυτή τη φορά ακούστηκε και διαστόματος Γιώργου Ντόλιου, του βουλευτή Εύρου του Πασόκ. Για κάτι το οποίο νομίζω πως ήδη έχει ξεκινήσει ως διαδικασία. Δεν είναι καινούριο, αλλά εν πάση περιπτώσει επικυρωποιείται τώρα. Μιλώ για το ενδεχόμενο το ίδιο το κράτος να κατασκευάσει κάποιες καλύβες πρότυπες με συμβατά με τη φύση υλικά, οι οποίες θα έναντι ενός συμβολικού τιμήματος ή και χωρίς κανένα τίμημα θα διατεθούν στους ψαράδες, ίσως και στους κυνηγούς, είναι μια λεπτομέρεια την οποία πρέπει να διευκρινίσουμε, προκειμένου να αξιοποιούνται ως καταλήμματα, ως καταφύγια για όλους όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο Δέλτα του Εύρου. Ακούστε, κύριε Αποστολίδη. Το αποδέχεστε αυτό εσείς, αλήθεια? Να σας πω κάτι. Είμαι στο Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης και το θέμα αυτό έχει έρθει στη συζήτηση στο προηγούμενο, όχι αυτό που γίνει και έλειπα και δεν πήγα. Και μάλιστα, όταν απατώ, με κλήθηκαν και αλλοίς να υπογράψουν ότι συμφωνούν με αυτήν την πρόταση. Σας πω τώρα είναι τι έγινε. Ήρθε το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, όπου είχαμε αντιδράσει, γιατί μιλούσαμε για 2-3 καταλήμματα και όχι για, ακούω τώρα, 15, 16, 23, όσο κάθε μέρα και αλλάζουν τα νούμερα. Πήρα σήμερα τηλέφωνο την υπεύθυνη του συντονισμού του προγράμματος του Φορέα Διαχείρισης, την κυρία Μακρυγιάννη, έλειπε από το γραφείο του να ενημερωθώ, γιατί δεν είχα πάει στο τελευταίο συμβούλιο. Εμείς είχαμε ζητήσει στο προηγούμενο συμβούλιο να μας φέρει μια μελέτη, να δούμε αν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των αλλιέων που υπάρχουν εκεί. Ήταν και ο πρόεδρος των αεραστεχνών, ο κύριος Σαρίκας. Και περιμέναμε τη μελέτη αυτή τη νέα να μας πει πόσα καταλήμματα μπορούν να γίνουν και αν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Διότι αν κάναμε 2-3 κτίσματα και μπαίνανε μέσα 5 και 10 αλλιείς, κύριε Αποστολίδη, νομίζω δεν κάναμε τίποτα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, αφού το δέχεται και ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλλιέων, δέχονται να γίνει και να καλυφθούν οι ανάγκες όλων αυτών. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε τώρα. Καλά θα κάνει το κράτος. Ας παρανομήσει τώρα το κράτος, διότι μέσα εκεί, από τη στιγμή που είναι δασική έκταση, πώς θα πάει το ελληνικό κράτος. Γιατί λέτε πως δεν έχει καμία σχέση? Ορίστε. Γιατί λέτε πως δεν έχει καμία σχέση? Γιατί θα παρανομήσει το ίδιο κράτος πάλι. Γιατί θα παρανομήσει? Πώς θα βγάλει άδεια? Επιτρέπει να βγάλει άδεια για να κτίσει νόμιμα κτίσματα και πέρα, κύριε Αποστολίδη? Υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις. Υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις. Πιστώσεις που να υπάρχουν. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Συγγνώμη. 400.000 ευρώ. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι υπάρχουν προγράμματα και πιστώσεις που μπορούμε να αφαιρετούμε? Ο χώρος συγκεκριμένος, κύριε Αποστολίδη, είναι δασική έκταση μέσα εκεί. Μπορεί να κτίσει σήμερα το κράτος αυτό? Εγώ τουλάχιστον έχω διαβεβαιώσεις ότι υπάρχει οδός, νομική οδός, ασφαλής οδός, με βάση την οποία μπορεί πραγματικά να γίνουν τέτοιου είδους ελαφρές κατασκευές στο Δέλτα του Εύρου, πόσο μάλλον όταν υπάρχει. Πόσο ελαφρές θα ήταν όταν η μελέτη έλεγε, κύριε Αποστολίδη, για 400.000 το ποσό, για 3 οικίσματα? Πόσες ελαφρές μπορεί να είναι, για πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αρνηθήκαμε. Δεν το ψηφίσαμε και περιμέναμε τη νέα πρόταση, την οποία δεν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πήρα σήμερα τηλέφωνο, έλειπε η κυρία Μακρυγιάννη, δεν ξέρω ακριβώς, θα μάθω πολύ σύντομα και θα νομίζω το ξανασυζητήσουν το θέμα. Εσείς οι κυνηγοί θα δεχόσασταν να κατεδαφίσετε τις καλύβες σας εφόσον δημιουργηθούν καταφύγια κατάλληλα, ευρύχωρα, προκειμένου να φιλοξενήσετε εκεί για να ασκείτε τις δραστηριότητές σας? Αν θα κάνω για τους κυνηγούς τέτοια καταλήμματα που υπάρχουν για τους ψαράδες, για όλους, ακριβώς. Αρκεί να τα κάνουν. Συγγνώμη, αρκεί να τα κάνουν. Αρκεί να τα κάνουν. Γιατί εγώ ξέρω καλά. Μα και ο κύριος Ντόλιος αυτό λέει. Να μην καταδαφιστεί καμία καλύβα. Πρώτα το λέει, γιατί άλλα άκουσα, είπε. Άλλα άκουσα ότι είπε, κύριε Αποστολίδη. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι. Όχι, εγώ δεν άκουσα τίποτα διαφορετικό. Εγώ αυτό που άκουσα είναι ότι ο κύριος Ντόλιος προτείνει να καταδαφιστούν οι καλύβες μόνον εάν και εφόσον φτιαχτούν τα αντίστοιχα καταλήμματα. Πολύ ωραία. Μακάρι να τα κάνω σε όλους τους ανθρώπους αυτούς, δεν θα έχει πρόβλημα κανένα. Αυτό που όμως, ενώ πρέπει αυτά να είναι διάσπαρτα μέσα στην έκταση αυτή για να περιορίσουμε το χώρο αυτό, κύριε Αποστολίδη, από το φορέα διαχείρισης μάθαμε ότι η μελέτη έλεγε για τη συγκεκριμένη περιοχή από το Τούμπανο και κάτω στη θάλασσα θα γίνουν αυτά τα 3 σπιτάκια. Δεν καλύπτουμε καμιά περιοχή έτσι, μου να γίνει, κύριε Αποστολίδη. Εμείς θέλουμε
όπως είναι διασπαρμένες αυτές οι καλύβες σε όλη την περιοχή, έτσι να γίνουν και τα καινούργια αυτά που θέλουν να κάνουν. Μόνο έτσι νομίζω και ασφαλίζουμε. Έχετε διαφωνία δηλαδή και ως προς τη χωροταξία, λέτε. Βεβαίως. Βεβαίως. Διότι αλλιώς δεν θα έχει κανένα νόημα να μας πούνε σε μια περιοχή ότι λάτε, βάλαμε 30. Δεν θέλετε να είστε δηλαδή συνολικά, θέλετε να είστε ξεχωριστά όπως είστε αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Και όταν είπα και αυτό που αναφέρατε, λέω, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι όταν κουβαλάνε στην περίοδο αιχμής της εργασίας τους τις οικογένειες όλες. Παιδιά, νύφες, αγκόνια και δουλεύουν. Δείχνει αυτά. Πού θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι 4 και 5 σε ένα σπίτι μέσα, κύριε Αποστολή? Πες μου, σε παρακαλώ. Όταν σε ένα σπίτι οι ίδιοι εμείς με τα παιδιά μας καμιά φορά δεν μπορούμε να κάνουμε, είναι δυνατόν 4 και 5 οικογένειες να συνυπάρξουν μέσα σε ένα οίκημα? Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Αυτές οι αποφάσεις νομίζω ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ειλικρινά. Ας αφήσουμε αυτό το δέλτα όπως είναι εκεί. Ας αφήσουμε να έχετε ξένος κόσμος να κυνηγάει για να έχουμε και κάποια έσοδα για εκείνα τα ξενοδοχεία, τα βουκαριάρια, αναλόγως με τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Κάποτε γεμίζουν όταν είναι καλό καιρό από κυνηγούς, κάποτε δεν γεμίζουν γιατί δεν είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Ας αντιληφθούμε όλοι μας ότι το Δέλτα του Εύρω, το ξαναλέω, είναι συνυφασμένο με την έννοια κυνήγι, ψάρεμα, και ας μην τα περάζουμε. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και αυτή την περίοδο. Και περιβάλλον και προστασία του περιβάλλοντος, κύριε Καρζή. Τα πάντα. Ποικιλότητα. Υπάρχουν και αυτές οι έννοιες, μην τις ξεχνάτε. Δεν αμφισβητώ τις ευαισθησίες σας. Είμαι από εκείνους που λένε ότι υπάρχουν κυνηγοί πολύ πιο ευαίσθητοι περιβαλλοντικά από διάφορους οικολόγους. Συμφωνώ. Που κατά το παρελθόν έχουν εμφανιστεί όψιμα ως υπερασπιστές της φύσης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μα εμείς είμαστε εθελοντέολοι, κύριε Αποστολίδη. Αυτά μας είπε ο κύριος Τερζής, μεταξύ των άλλων ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Πάμε τώρα στη συζήτησή μας. Είναι εδώ ο βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Ντόλιος. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Θα συζητήσουμε την επιστολή που στείλατε στον Πρωθυπουργό, τους λόγους που διαφωνήσατε να συνυπογράψετε την επιστολή του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, του κ. Βαγγέλη Λαμπάκη, αλλά και θα μας πείτε και τις δικές σας θέσεις και προτάσεις αναλυτικά για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε ό,τι αφορά την περίπτωση των καλυβών στο Δέλτα του Εύρου. Εξ αριστερών μου κάθεται ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, μόνιμος κάτοικος, ο κύριος Αποστολόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολόπουλο. Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Το Δέλτα του Εύρου ασχολείται με την Ελία και όχι μόνο. Τα λέω σωστά? Μπαρκάδες στους τουρίστες, με το κυνήγι, ναι, με το τσίπουρο. Επαγγελματίας, εν πάση περιπτώσει, του Δέλτα. Ναι. Εκεί ζω. Σωστά. Εκείνο το πούμε. Μαζί μας επίσης είναι ο κύριος Λάζαρος Κυριακίδης. Ο κύριος Λάζαρος Κυριακίδης είναι κυνηγός, παραδοσιακός κυνηγός, εγώ θα έλεγα. Παμπάλαιος κυνηγός, δεν υπενήσουμε τίποτα για την ηλικία σας, αλλά εν πάση περιπτώσει παλιός κυνηγός. Πες το, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, καλά, δεν είμαστε και ληξιαρχείο, αλλά όπως και να έχει πάντως. Αλλά εγώ να το χρησιμοποιήσω μια δεκαετία την καραβίνα. Κυνηγούσατε και εσείς, κύριε Βουλευτά. Ναι, αλλά δεν μας είπε το γιατί. Κάποτε δημόσια το είπες. Ναι, ναι. Εγώ το παράλαβα λοιπόν. Για να δώσουμε και έναν τόνο στη συζήτηση. Στο κέντρο, πώς θα θυμίσω εγώ. Γινόταν ένας καυγάς κάποτε και με κατηγορούσαν κάποιοι γιατί κυνηγάω. Και μέσα σε αυτούς που υπερασπιζόντουσαν αυτή την άποψη ήταν και η σύζυγός μου. Ακριβώς. Και κάποια στιγμή αγανάξα, δεν μπορούσα να πω τίποτα. Άλλωστε, για πες μου, τόσο καιρό που κυνηγάω, πόσα πουλιά σου έφερα? Τι ζημιά έχω κάνει εγώ να μου. Άμα τώρα κυνηγήσα και εμένα. Πυροβολούστε, μου φαίνεται τζάμπα στον άγριο. Ήταν ευχάριστη η βόλτα, να το πω έτσι. Όπως και να έχει πάντως το πράγμα, το κυνήγι είναι ένα χόμπι. Είναι μια διαδικασία η οποία δίνει ζωή σε πολλούς ανθρώπους και παράλληλα είναι μια δραστηριότητα που κάποιοι ίσως θα μπορούσαν ακόμη και να τη δουν και επαγγελματικά. Δεν ξέρω βέβαια αυτό πώς γίνεται, διότι δεν κυνήγησα ποτέ στη ζωή μου. Αλλά έχω πολλούς φίλους κυνηγούς, μεταξύ αυτών και ο κ. Κυριακίδης, συγγενείς κυνηγούς, και παρακολουθώ το τι ακριβώς σημαίνει για αυτούς το να κυνηγούν. Βρισκόμαστε όμως, κύριε Βουλευτά, απέναντι σε ένα ζήτημα το οποίο είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα εδώ και 40 χρόνια γενικώς. Πολλά χρόνια. Είναι ένα θέμα το οποίο ανακύπτει και πάλι στην επικαιρότητα μετά από την απόφαση του εισαγγελέως να ζητήσει, να παραγγείλει εισαγγελικά την κατεδάφιση των καλυβών, κάτι που βεβαίως ακόμη δεν έχει συμβεί παρά το γεγονός ότι παρήλθηκε το χρονικό περιθώριο το οποίο έθεσε ο εισαγγελέας. Θέλετε, σας παρακαλώ, να μας εξηγήσετε το σκεπτικό. Δεν θέλω τώρα να πούμε στη διαδικασία για ποιο λόγο δεν συμφωνήσετε να συνυπογράψετε την αποστολή του κ. Λαμπάκη ή όχι. Αυτό νομίζω πως το έχουμε εξηγήσει αρκούντος. Να δούμε την τακτική που πιστεύετε πως πρέπει να ακολουθηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και τη φιλοσοφία της επιστολής σας. Καταρχήν, θέλω να σας θυμίσω ότι οι παρευρισκόμενοι το ξέρουν πολύ καλά, να θυμίσουν στους τηλεθεατές ότι το θέμα ανέκυψε πολύ έντονα για πρώτη φορά το 2008. Τότε έγινε μεγάλο ζήτημα.
Έγιναν διάφορες ενέργειες, υπήρχε κοινωνική αντίδραση. Μεταξύ των άλλων υπήρχε μια ερώτηση δική μου, η οποία απαντήθηκε μάλιστα από όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Εκτός από την απάντηση στην γραπτή, υπήρχαν και επικοινωνίες εκείνη την εποχή. Οι εισαγγελικές αρχές της Αλεξανδρούπολης, δεν ξέρω αν ήταν αντιεισαγγελέας ή όχι, ανέλαβε να συμπληρώσει ένα φάκελο για τα πρόχειρα παραπήγματα που υπάρχουν στο Δέλτα. Ο φάκελος αυτός ολοκληρώθηκε πριν από κάποιους μήνες, μετά από 4 χρόνια δηλαδή περίπου, 4-5 χρόνια. Παραπέμφθηκε, εστάλη στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης και με την πρόταση να μπει στο αρχείο. Ναι. Πρόκειται για 143 παραπήγματα, αν θυμάμαι καλά. 143 καλύβες. Ναι. 143 καλύβες, με την πρόταση του εισαγγελέα να μπει στο αρχείο. Ο εισαγγελέας Εφετών είχε άλλη γνώμη και δεν μπορώ να εκφράσω άποψη από αυτού. Επέτρεψε το φάκελο πίσω στην εισαγγελία της Αλεξανδρούπολης, παραγγέλλοντας να πράξουν τα δέοντα, τα νόμιμα. Έτσι λοιπόν ανοίξει το θέμα και αυτή τη φορά. Το πρώτο που σκέφτηκα. Έκτοτε πάλι, από το 2008, ναι, δεν έγινε τίποτα, ωστόσο. Έγινε. Έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Ένα πολύ μεγάλο βήμα. Τότε η επιχειρηματολογία. Δεν κατεδαφίστηκε καμία καλύβα. Δεν κατεδαφίστηκε καμία. Αλλά η επιχειρηματολογία μας για να μείνουν οι καλύβες ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξουν κτίσματα τα οποία να εξυπηρετήσουν όλες τις δραστηριότητες του Δέλτα. Δεν μπορεί το Δέλτα να υπάρξει χωρίς την αλία. Δεν μπορεί να υπάρξει Δέλτα χωρίς κτηνοτροφία. Δεν μπορεί να υπάρξει Δέλτα χωρίς κυνήγι. Δεν μπορεί να υπάρξει Δέλτα χωρίς έρευνα. Έχει δώσει απίστευτες διδακτορικές διατριβές ουκ στην αριθμός το πόσοι επιστήμονες έχουν πάει εκεί και έχουν κάνει διάφορες μελέτες. Όλες αυτές τις δραστηριότητες λοιπόν θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να εξυπηρετηθούν με νόμιμο τρόπο και με ανάλογους χώρους οι οποίοι θα είναι και αποθηκευτικοί χώροι για όλες τις δραστηριότητες και κοιτώνες και εξυπηρέτησης δραστηριοτήτων αναψυχής. Λίγο σημαντικότερο, σας παρακαλώ, για να προλάβουμε τη διάθεση. Τότε λοιπόν. Από τότε μέχρι τώρα έκανε κάτι η πολιτεία. Ναι, έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήδη εντάχθηκε στο πρόγραμμα παράκτια ζώνη της περιφέρειας, εντάχθηκε. Έγινε αποδεκτή η πρόταση του φορέα διαχείρισης για την κατασκευή 7 καταλυμάτων με 400.000 ευρώ. Μάλιστα κατατέθηκε, υπάρχει άδεια, κάτι το οποίο δεν το ήξερα προχθές που μιλήσαμε, κύριε Βοστολίδη. Υπάρχει αδειοδότηση για αυτό. Είναι δασικά κτίσματα και επειδή είναι δασική έκταση, περνάνε σαν δασικά έργα. Αδειοδότηση. Επιτρέπεται η ανέγερσή του, αυτό είναι. Ναι. Τώρα, τη Μεγάλη Τρίτη κατατέθηκε, αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα βρήκα σήμερα, κατατέθηκε τεχνικό δελτίο στις υπηρεσίες της περιφέρειας και αναμένεται η έγκριση του τεχνικού δελτίου. Βεβαίως από εδώ και πέρα. Αυτά τα καταλήμματα κατασκευάστηκαν, αλήθεια? Όχι. 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 Τώρα μιλάμε για να κατασκευαστούν. Θα πρέπει να υπάρξει έγκριση του τεχνικού δελτίου και να προχωρήσει. Ναι, το κίνησε κανείς αυτό? Τώρα, αυτό εδώ. Ναι, κινείται. Μα κατατέθηκε ήδη τεχνικό δελτίο τη Μεγάλη Τρίτη. Σας το περιμένετε. Αναμένεται απάντηση από την περιφέρεια. Είναι τυχαίο. Τυχαίο εντελώς. Τυχαίο εντελώς. Τη Μεγάλη Τρίτη. Δηλαδή, πολύ πριν δημιουργηθεί το θέμα. Εκείνο που έχω να σας πω, γιατί είπα ότι από τότε μέχρι τώρα έγινε κάτι, και ένα κατάλημα να κατασκευαστεί με νόμιμο τρόπο, τότε όλη αυτή η επιχειρηματολογία που είχαμε και λέγαμε ότι ναι, δεν είναι δυνατόν να λείψουν οι ανθρώπινες αυτές δραστηριότητες από το Δέλτα του Εύρου, θα πρέπει για να πέσουν τα παραπήγματα αυτά, οι πρόχειρες καλύβες, θα πρέπει να γίνουν άλλου είδους καταλήμματα, τα οποία θα είναι συμβατά με το περιβάλλον, θα έχουν άδεια κανονική και βεβαίως θα εξυπηρετούν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Σήμερα θα μπορούσαν να μας πούν, έγινε κανένα βήμα? Έγινε ένα βήμα, ορίστε. Βρισκόμαστε προ της έναρξης της κατασκευής ενός τέτοιου καταλήμματος. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ο εισαγγελέας παρήγγειλε ήδη την κατεδάφιση. Ναι. Τώρα, τι σημαίνει νομικά αυτό? Η προσπάθειά μου είναι ήδη έχω επικοινωνήσει. Νομικά και πολιτικά, κύριε Βουλευτά. Επικοινωνήσει και με το γραφείο του Πρωθυπουργού βεβαίως. Μου τηλεφώνησε μάλιστα ο ίδιος ο Υπουργός ΙΠΚ Λιβγεράτους, υποθέτω μετά από παραγγελία του Πρωθυπουργικού Γραφείου, για να βρούμε κάποια λύση. Βρισκόμαστε σε επαφή με τις υπηρεσίες. Οι δικές μου οι σκέψεις είναι πολλές. Θεωρώ ότι ίσως μας δίνεται η ευκαιρία, βάζω το ίσως μπροστά, να μην κάνουμε αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, δεν θα πέσουν τα καταλήμματα, γιατί πρακτικά δεν υπάρχει τρόπος να πέσουν. Πρακτικά, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τρόπος να πέσουν. Αλλά. Τι εννοείται? Τι δεν είναι πρακτικά?
Πολλά έξοδα, κόστη κτλ. Πρέπει να τα φέρουμε. Συγγνώμη, να απευθυνθώ στον κύριο Αποστολόπουλο, γιατί νομίζω πως ξέρει να μας πει. Δεν, αυτό που θα σας. Κανένα κόστος για κανέναν. Το μόνο κόστος είναι για μένα. Πρέπει να πάρω. Το έγγραφο που σας έδωσα. Πρέπει να πάρουμε τα υλικά μας, τα οποία για να είναι εκεί κουβαληθήκανε 50-60 χρόνια, δεν ξέρω πόσα. Και τώρα πρέπει να τα πάρουμε σε 5 μέρες μέσα. Δεν βλέπω να επιβαρύνεται το κράτος όταν εμένα μου θυροκολούν ένα χαρτί που λέει πάρτα και φύγει σε 5 μέρες. Μάλλον εγώ επιβάρυνω. Λέω και μέσα στην επιστολή με το λέω. Ότι ή θα αναγκαστεί να τις ρίξει το κράτος ή θα εξαναγκάσει τους ιδιώτες να τα ρίξουν. Αυτό λέω. Εκεί. Τους εξαναγκάσει ήδη. Αυτό λέω. Δεν το έκανε όμως. Ούτε και την προηγούμενη φορά έπεσαν, ούτε και τώρα. Τώρα την προηγούμενη φορά δεν είχαν θυροκολλήσει. Δεν είχαν θυροκολλήσει. Τώρα πώς θα θυροκολλήσαν. Σε όλες τις καλύβες. Σε όλες τις 140 τόσες. 160 τόσες ήταν. Δεν ήταν ποτέ 140. Περισσότερες ήταν με την πλημμύρα πριν 5 χρόνια χάσαμε μερικές. Αν δεν κάνω λάθος, το δασαρχείο έχει 168 φακέλους για τις καλύβες. 420 σύνολο, δεν ξέρω οι υπόλοιποι τι είναι. Σιγά σιγά. Να ρωτήσω κάτι, γιατί σε αυτό δεν είναι αυτή η ενημέρωση. Έχουν θυροκολληθεί σε όλες τις καλύβες. Όσων δεν είχαν τα στοιχεία, ναι. Γιατί παίχτηκε ένα παιχνίδι εκεί πέρα, το μάθαμε και από πού παίχτηκε και πώς. Για όσους δεν είχαν στοιχεία, θυροκολλήσανε χαρτιά τους. Οι υπόλοιποι μας τα φέρανε στο σπίτι. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεραστεί, θα βρούμε τρόπο. Πρωτόκολλο κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής και κατεδάφισης πρωτόκολλο. Έχετε αυτό και αν παραμείνουν αυτά, κύριε Μητρόπουλε. Από το δασαρχείο τα χαρτιά. Από το δασαρχείο τα χαρτιά. Δεν υπάρχει. Κλήτευση για κατεδάφιση κτίσματος σε δασικού χαρακτήρα έκταση. Έχοντας υπόψη μας και τα λοιπά, καλείστε όπως άμεσα και εντός 5 ημερών από τη λήψη της παρούσας κλήτευση να απομακρύνετε όλα τα υλικά που χρησιμοποιήσετε για ενέργεια στο ευθερέτου κτίσματος με συντεταγμένες κέντρο κτλ. Τώρα φαντάζομαι ότι μπορεί να σας λέει να μαζέψετε και τα μπάζα στην συνεχεία, κυρία Αποστολόπουλε. Ναι, να βγάλουμε τα υλικά μας έξω. Δεν υπάρχουν μπάζα. Η ημερομηνία 29 Τετάρτου είδα στο έγγραφο. Από το δασαρχείο είναι η κοινοποίηση. Ναι, σανίδες για λαμαρίνες. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή το δασαρχείο θα βάλει ένα διοικητικό πρόστιμο, είναι κάποια τετραγωνικά τη τάξη των 30-50 ευρώ. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω σφραγίδα που λέει Ελληνική Δημοκρατία από κάτω. Δεν ξέρω αν το δασαρχείο δεν έχει δικαίωμα να. Επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μόνο για την κατάληψη τη έκταση. Αυτό είναι ένα ασήμαντο ποσό. Κλήτευση για κατεδάφιση γράφει το κτίριο. Θέμα κλήτευση για κατεδάφιση. Θα πληρώσει ένα διοικητικό πρόστιμο τη τάξη των 30-50 ευρώ. Ανάλογα με τα τετραγωνικά που έχει. Δεν είναι κάτι μου λέει ο βουλευτής μου, δεν θα του κατευθύνει, θα αγνοήσει την εντολή του δασαρχείου. Να επικοινωνήσουμε και μετά την εκπομπή, κύριε Αποστολόπουλο, για να το τσεκάρουμε 100%, αλλά έτσι είναι. Το υπογράφει. Τα πρόστιμα, τα διοικητικά από το δασαρχείο δεν είναι δυσβάστακτα, δεν είναι απειλητικά. Επομένως, επανέρχομαι στο προηγούμενο που είπα, ότι η εκτίμηση την προηγούμενη φορά, το 2008, αυτό που κάναμε, είναι παρέμειναν τα κτίρια έτσι, με έναν τρόπο ανοχής, θα έλεγα. Αυτό που επιδιώκουμε τώρα είναι να καταφέρουμε να παραμείνουμε με έναν τρόπο νόμιμο. Πώς θα παραμείνουμε με έναν τρόπο νόμιμο. Μια πρώτη σκέψη την οποία έκανα, την οποία την μετέφερα στον Υπουργό ΙΠΕΚΑ, είναι η εξής. Λόγω του ότι αδειοδοτήθηκαν τα κτίρια αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Εφόσον εγκριθεί και το τεχνικό δελτίο, με βάση την αδειοδότηση αυτή, να βγει μια υπουργική απόφαση, να βγει μια κανονιστική πράξη, ας την ονομάσω έτσι. Κοινή θα είναι απλή υπουργική απόφαση, στην οποία να λέει μέχρι που να αναγερθούν καταλήματα, συμβατά με το περιβάλλον, για όλες τις δραστηριότητες, τότε προσωρινά δεν πέφτει, δεν κρυμνίζεται, δεν κατακρυμνίζεται κανένα από τα πρόχειρα παραπήγματα. Εάν γίνει αυτό, εάν το πετύχουμε αυτό, δεν είναι το μέγιστο. Ουσιαστικά νομιμοποιούνται. Ναι. Ουσιαστικά νομιμοποιούνται. Λοιπόν, αυτή να είναι μια, η πρότασή μας. Να βάλουμε μια τελεία, κύριε Βουλευτά. Είπα, ναι. Ίσως, πάντως σας λέω ότι η πρότασή μου είναι αυτή. Ναι, να βάλουμε μια τελεία εδώ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τον κύριο Αποστολόπουλο και τον κύριο Κυριακίδη. Είναι η άλλη ματιά, η άλλη θεώρηση πάνω στο ίδιο ζήτημα. Και φυσικά θα έχουμε μια συζήτηση η οποία, όπως φαίνεται, θα έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Σε πολύ πολύ λίγα λεπτά που θα επιστρέψουμε. Λάζαρος Κυριακίδης, Γιώργος Αποστολόπουλος και ο βουλευτής Εύρωτου Πασόκ, ο κύριος Γιώργος Δόλιος, συζητάμε για το θέμα των παραπηγμάτων, των πρόχειρων καταλυμάτων στο Δέλτα του Εύρου. Ένα τεράστιο ζήτημα συζήτησης, μια υπόθεση η οποία, όπως είπαμε, εδώ και πολλά χρόνια, περίπου μισό αιώνα, υφίσταται στο Δέλτα του Εύρου, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Μια απόλυτη εκκρεμότητα, μια διαδικασία αυθαιρεσιών και μια αμεριμνησία, θα λέγαμε, και από την πλευρά του κράτους. Ένα ζήτημα όμως που έχει να κάνει και με την οικονομία, τον οικονομικό κύκλο της περιοχής μας, πολλαπλά, αλλά βεβαίως και με την προστασία του περιβάλλοντος. Και τα μεν και τα δε είναι ισχυρά.
Κύριε Κυριακίδη, κάποτε και εσείς είχατε καλύβα. Τώρα, λόγω του νεαρού της ηλικίας σας, την επισκέπτεστε αραιά και πού. Αραιά και πού, καλά το πες. Σύμφωνοι. Ποιο είναι το πρόβλημα κατά σας και τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Κατά πόσον είναι δυνατόν, κατά την δική σας εκτίμηση, γιατί τέτοιου είδους περιπτώσεις δεν αντιμετωπίσετε πρώτη φορά. Είπαμε πως το αντίστοιχο συνέβη και το 2008. Είχε συμβεί, από ό,τι μου έχουν πει και οι συνάδελφοί σας κυνηγοί, και το 1992 κάτι ανάλογο, αν ίσως όχι με εισαγγελική παραγγελία, πάντως είχε ξεκινήσει και τότε μια συζήτηση για την κατεδάφιση των κατασκευών αυτών στο Δέλτα του Εύρου. Παρακολουθείτε λοιπόν την ιστορία εδώ και χρόνια. Κύριε Αποστολίδη, δεν είναι η πρώτη φορά το θέμα της καλύβας στο Δέλτα του Εύρου. Εγώ τουλάχιστον στα 20-22 χρόνια που ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Αλεξανδρόπολης, το αντιμετωπίσαμε κατά καιρούς. Ίσως να είναι η πρώτη φορά όμως που έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις. Όπως ανάφερε και ο κύριος βουλευτής μας εδώ, ότι από καταγγελίες, από ότι υπάρχει ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή. Ναι. Οι καλύβεις και οι δικαστικές αρχές. Το δεδομένο είναι ότι η δικαστική αρχή σου λέει υπάρχει αυθαίρετο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ακούγοντας και τον κύριο Ντόλιο, στα περισσότερα με βρίσκει και εμένα προσωπικά και πιστεύω το σύνολο των κυνηγών, απόλυτα σύμφωνο. Σίγουρα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι καινούργιοι κανόνες. Το λέω με γνώση του συνεπειών. Τι χρειάζεται να ρυθμιστεί δηλαδή. Οι καλύβες, έστω αυτές, να τα πω απλά, να είναι σύμβατες με το περιβάλλον. Να προσέχουν οι κυνηγοί όλοι μας, μιλάω αποκλειστικά τώρα σαν κυνηγός, τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Γιατί, ας μην κρυβόμαστε, η ασυνδοσία υπάρχει. Και εδώ χρειάζονται και το δασαρχείο και οι σύλλογοι, αν θέλεις και οι Δήμοι, να ρίξουμε μεγαλύτερη προσοχή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι με γρήγορες και βιαστικές αποφάσεις θα κάνουμε λάθη. Εκεί μέσα μπλέκονται πάρα πολλοί φορείς. Τι γρήγορες και βιαστικές αποφάσεις, κύριε Κύριε, εδώ μιλάμε για 40 χρόνια ιστορία. Ναι, εκεί μέσα δεν είναι. Για 140 χρόνια ιστορία μιλάμε. Ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι οι φορείς, η περιφέρεια, η Δήμη, η Πολιτεία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλοι οι ψαράδες, οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί, οι κυνηγοί, να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Ωστόσο, αυτό έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε από εσάς, από εσάς τους κυνηγούς. Όταν λέτε ότι υπάρχει ασυδοσία, τι ακριβώς είναι. Και στον τρόπο που γίνεται το κυνήγι. Εγώ δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου. Ναι. Και στον τρόπο που γίνεται το κυνήγι. Ναι. Θα έλεγα ακόμη ίσως και για το ψάρεμα. Κάπου θα πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αν πραγματικά αγαπάμε αυτόν τον τόπο και θέλουμε το Δέλτα του Εύρου, που είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα της Ευρώπης, του Ροδανού και του Αγουάλδα και της Ισπανίας, εκεί επικρατούν όμως άλλα καθεστώτα. Και το κυνήγι υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, αν μπορεί να χαρακτηριστεί βιότοπος, είναι γύρω στα 94.000 στρέμματα. Αυτό είναι μετρημένο από έγκλητο τοπογράφο μηχανικό. Οι 46 ή 50.000 είναι προστατευόμενη ζώνη. Μην νομίζει ότι ο κυνηγός έχει πολύ μέρος να κυνηγήσει. Από τις 45 που μένουν περίπου. Το 16% της συνολικής έκθεσης. Από τις 45 που μένουν, οι 10-15.000 είναι κανάλια και λίμνες. Άλλες 10-15 είναι ερπιτιές. Πόσο νομίζετε μένει και αυτό, αν το επιτρέπουν οι καιρικέ συνθήκε. Μην ακούει ο κόσμο ότι πα μέσα στο Δέλτα και. Περιττώ να σα πω ότι. Είχαμε κάνει κυνηγίε και πιο πάνω, βέβαια, και πιο βόρεια. Μέσα στα χωράφια. Δεν είναι μεγάλε τι κοίτε. Ναι. Υπάρχει και εκεί που. Κύριε Ντόλιο, κοιτάξτε. Μαυροπούλια. Προσέξτε. Γιατί κάποτε το Δέλτα, ήταν από το Δωρίσκο και ξέρετε τουλάχιστον γιατί από εκεί την περιοχή είστε. Σήμερα έχει περιοριστεί αφάνταστα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Έχει περιοριστεί αφάνταστα. Περιττώ να σας πω δε ότι σε μία μελέτη που πλήρωσε τότε σε δραχμές ο Κυνηγητικός Σύλλογος γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, τρία χρόνια κάναμε μία μελέτη. Ξέρετε τι ποσοστό θυραμάτων αντιστοιχεί σε κάθε έξοδο στον κυνηγό. Τότε επιτρεπόταν 12 και νομίζω και τώρα είναι τόσο, 1,8. Μάλιστα. Καλά. Με τις καλύβες τι θα κάνουμε. Με τις καλύβες. Επιμένω. Γιατί πρέπει. Είναι αυτή μια τη στιγμή, σημαντική άποψή μου. Θεώρηση του στοιχείου μας που χρειάζεται τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά σοβαρά και όχι γρήγορα και βεβαιασμένα. Να μαζευτούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Πρέπει να μείνουν. Όλοι. Δεν μπορεί να διανοηθεί η Δέλτα του Εύρου χωρίς κυνηγό μέσα. Είναι αδιανόητο. Χωρίς ψαρά. Και χωρίς κτηνοτρόφο, αν θέλεις. Και χωρίς καλύβες. Και χωρίς καλύβες. Εκεί θα καταλήξω. Δεν ότι γίνεται αυτό. Για να είναι αυτές οι δραστηριότητες μέσα, πρέπει να έχουν κάποια καταλήμματα. Δηλαδή, πού θα βάλει ψαρά στα δίχτυα του. Το βρήκε κάτι, κάπου να έχει.
αρχή τα καταλήμματα να τηρούν τις προδιαγραφές που να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τρόποι υπάρχουν, αρκεί να το θέλουμε. Όσο και αυτά που ακούστηκαν τώρα, ναι, βεβαίως, εγώ θα συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ντόλιο. Ας γίνουν τα καταλήμματα για τους ψαράδες. Κάποτε ο κύριος Τσελικόπουλος έλεγε να γίνει ένα κυνηγητικό χωριό. Θα γίνουν δηλαδή 168 καταλήμματα. Δεξιά-αριστερά, κατά μήκος της ευθυγράμμισης, συμβατές με το περιβάλλον. Όταν η πολιτεία κάνει κάτι, τότε πολύ ευχαρίστως γκρεμίστε τους. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να τις γκρεμίσεις τις καλύβες και να αφήσεις αυτούς. Εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι που γεννηθήκαν. Γεννηθήκαν και πεθάνανε κάποιοι. Πήγανε επαγγελματίες ψάραδες. Πέθανε. Εκεί, η καλή παιδεία, πάει να την γκρεμίσει τώρα. Ο άνθρωπος έχει μια ζωή 50-60 χρόνια εκεί μέσα. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Θέλει σοβαρότητα. Κύριε Αποστολόπουλε, άκουσα να λέτε, από ό,τι κατάλαβα, η ένστασή σας είναι για το εάν και κατά πόσον θα μπορέσει το ελληνικό κράτος να κατασκευάσει καλύβες ή να κατασκευάσει τέλος πάντων καταλήμματα τέτοια που να αντιστοιχούν σε κάθε έναν ξεχωριστά δραστηριοποιούμενο εκεί. Προσωπικά, 168 καλύβες θέλετε. Προσωπικά, σαν Γιώργος Αποστολόπουλος, αν έρθει κάποιος και μου πει ότι Γιώργη, θα σου φτιάξω εδώ δίπλα που είσαι, εδώ που είμαι. Γιατί εκεί έμαθα, γιατί εκεί δουλεύω, γιατί εκεί είναι ο τόπος μου και υπάρχει και λόγος που είμαι εκεί και ο καθένας έχει το λόγο του που είναι εκεί που είναι. Σου φτιάξουμε δίπλα ένα στα ίδια τετραγωνικά. Πάρα πολύ ευχαρίστως, όχι να το φτιάξετε, δώστε μου τα υλικά, το φτιάξω μόνος μου. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, πάμε στο 2008. Το 2008 είχαμε την ίδια ιστορία πάλι. Οι θέσεις οι δικές μας είναι ακριβώς ίδιες, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το ίδιο κείμενο είναι, με το 2008, το οποίο εκτός από τους ανθρώπους εκεί μέσα. Υπογράφεται από Θεσσαλονίκη Άνθιμο Αλεξανδρούπολη Άνθιμο, από Χρυσανίδη Δημήτριο Δήμαρχο Τραϊανούπολης, Χρήστος του Καμάνης Δήμαρχος Δημοτήχου Πρόεδρος Τοπικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων, Ζαμπουνίδης Νίκος Νομάρχης Εύρω, Δερμετζόπουλος Αλέξανδρος Βουλευτής Εύρω, Νικόλαος Γκώτης επικεφαλής τότε της μειοψηφίας του Δήμου Θερών, Γενικός Γραμματέας της ΤΕΔΚ, Παντελής Δημούτσης, Πρόεδρος Συνοριοφυλάκων, Γιώργιο Χατζηαναγνώστου, Πρόεδρος. Θα δούμε έτσι επιστολή των Συνοριοφυλάκων. Πρόεδρος αστυνομικών. Α, δούμε αυτό όμως και Πρόεδρος αστυνομικών, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Γρηγόρης Καραπέρης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης. Δημούτσης Γεώργιος, Δήμαρχος Τυχερού. Τι υπογράφουν όλοι αυτοί. Μισό λεπτάκι. Διαμαντίδης Ηλίας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θερών. Έχει σημασία που πούνε οι άνθρωποι. Τι υπογραφές, κύριε Αποστολόπουλε, τι υπογράφουν, πέστε μας. Παπαθεμελής, Κακαλία Θανασία. Τι υπογράφουν, κύριε Αποστολόπουλε, σας παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο. Υπογράφουν στο να μείνουν οι καλύβες όπως είναι στον τόπο τους. Το ίδιο κείμενο ακριβώς που στείλαμε και σήμερα. Μάλιστα. Τότε δεν είχε μιλήσει κανείς για ομόθυμη βλακεία. Εγώ χθες άκουσα ότι είμαι ομοθυμαδών και βλάξ. Λοιπόν. Έργα στο Δέλτα του Εύρου. Παρακαλώ πάρα πολύ, έχω δώσει κάποιες φωτογραφίες στο κοντρόλ, αν είναι δυνατόν να τις δούμε, τα έργα που γίνανε μέχρι σήμερα. Από φορείς κρατικούς. Επαναλαμβάνω, η επιστολή αυτή που αναφέρατε ήταν το 2008. Το 2008 είναι το ίδιο κείμενο, οι ίδιες θέσεις με τη σημερινή επιστολή. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Στη Μάλιστα. διάθεσή σας, οτιδήποτε Πολύ ωραία. Χρειαστείτε. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα τις φωτογραφίες που μας έφερε μαζί του σήμερα ο κ. Αποστολόπουλος. Αυτό που βλέπουμε είναι κατασκευές που γίνανε στο Δέλτα του Εύρου πάνω στα αναχώματα. Ναι. Δεν ξέρω πόσο κοστίσανε στη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Είπα, δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω πόσο κοστίσει, κάτι ακούγεται για 3.600.000. Δεν παρακαλώ με τις φωτογραφίες. Ποιος τα κατασκεύασε αυτά, κύριε Αποστολόπουλο, το δασαρχείο? Όχι, αυτοί που διαχειριζόντουσαν τότε το Δέλτα του Εύρου. Ο φορέας διαχείρισης δηλαδή. Δεν ποιος? Υπήρχε ακριβώς φορέας διαχείρισης. Ήταν ένα άλλο πρόσωπο που ήταν το ίδιο πράγμα. Δέστε την κατάστασή τους, αυτά είναι σήμερα και δοθήκαν λεφτά. Είναι σημερινές αυτές οι φωτογραφίες. Ωραία, μετά από 10 χρόνια και αυτές που θα φτιαχτούν σήμερα, αν φτιαχτούν, έτσι θα είναι. Γιατί σε 16 τετραγωνικά και 20 δεν μπορεί κανένας επαγγελματίας. Ναι, κατασκευάστηκαν για ποιο σκοπό. Αυτά δεν είναι καλύβες. Δεν είναι καλύβες. Δεν είναι καλύβες. Σιγά, μην λέμε ακρίβες. Δεν είναι καλύβες. Είναι αποδευτήρια και παρατηρητήρια. Αυτά για ερευνητές. Τα έφτιαξε το ελληνικό. Φτιαχτήκαν με λεφτά του ελληνικού δημοσίου για κάποιο σκοπό, έτσι. Για αυτό το σκοπό, αν μιλάμε ότι είναι καλύβες. Σήμερα τα χρησιμοποιούν οι λαθρομετανάστες για τουαλέτες. Πετέφθηκε ο σκοπός. Πεταχτήκαν τα λεφτά. Το ίδιο θα γίνει. Με οποιοδήποτε κτίσμα. Το μόνο που έχει κάνει φορέα διαχείριση είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Τι είναι αυτό εδώ? Πινακίδες. Έχει βάλει 4 πινακίδες μέσα στο Δέλτα. Αυτό είναι. Άλλο τίποτα δεν είναι. Σα παρακαλώ αυτή τη φωτογραφία. Τι λέει αυτή η πινακίδα, γιατί δεν μπορούμε να τη δούμε. Λέει Ανατολικό Δέλτα Εύρου και έχει τα πουλιά φωτογραφίες και έχει και ένα χάρτη. Αυτό είναι το μόνο που είδαμε εμείς από το φορέα διαχείριση. Το υπόλοιπο που είδαμε είναι καταγγελίες, ρουφιανιές να μπούμε στη μαύρη λίστα της συνθήκης Ραμσάρ, φωτογραφίες χρόνων να εμφανίζονται σαν καινούργιες, δημοσιεύματα χρόνων να εμφανίζονται σαν καινούργια, τέτοια πράγματα. Αυτά είναι τα έργα που γίνανε και πιστέψτε με, εκεί θα καταλήξουν και ό,τι έργα γίνουν. Αν γίνουν αυτοί οι οικίσκοι που λέμε εκεί, ένας θα πάει, σας το εγγυώμαι. Υπογράψαν καμιά δεκαριά, ένας θα πάει να μείνει εκεί μέσα, από τους υπόλοιπους δεν θα πάει κανένας, όταν κατάλαβαν τι υπέγραψαν οι άνθρωποι, τραβάνε τα μαλλιά τους ακόμα σήμερα.
Ποιοι τα υπέγραψαν αυτά? Καμιά δεκαριά αλλιείς παράκτη, όχι εσωτερικών υδάτων. Μας έχουν χωρίσει, καταφέρανε πολύ όμορφα και μας χωρίσανε σε εσωτερικών υδάτων και παράκτιους. Σε φεριώτες και μη φεριώτες. Σε εγώ ξέρω ότι υπάρχουν άδειες θαλάσσιας αλλιείας και άδειες εσωτερικών υδάτων. Για το ποτάμι. Άδειες, λοιπόν, η πρόταση του φορέα διαχείρισης ήταν να φτιάξει 12 δωματιάκια για τους 12 θαλάσσιους. Οι υπόλοιποι που ψαρεύουν μέσα στο δέλτα, στα ποτάμια πάνω, δεν μετριούνται σε αυτά τα σπιτάκια. Παρότι υπήρξαν κάτι υποσχέσεις στο παρασκήνιο, συγχωρέστε με, δεν έχω μπει στο σύνση κανένα. Τι ήταν αυτές οι υποσχέσεις, τι προέκυψαν? Ότι θα γίνουν και πάνω από το φράγμα για τους ψαράδες των Φερών και πιο κάτω για άλλους. Εδώ τις υπογραφές που μέτραγα, και δεν με αφήστε να τις μετρήσω, είναι πολλές ακόμη. Ο κύριος Ντόλιος πάλι δεν είχε υπογράψει. Δεν είχε υπογράψει και πάλι είχε στείλει δικιά του επιστολή. Αποτέλεσμα, μετά από 5 χρόνια, εγώ πάλι πληρώνω δικηγόρο σήμερα. Και πάλι τρέχω και τραβιέμαι στα δικαστήρια. Μα είχα κάνει ερώτηση και έχω συγκεκριμένες απαντήσεις, ναι. Τις οποίες έχω και στα χέρια μου. Εντάξει. Έτσι. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα εκείνης της ενέργειάς μου, ναι, ήταν το ότι δια της ανοχής παρέμεναν οι καλύβες. Οι καλύβες παρέμεναν δια της ανοχής γιατί μαζέψαμε όλες αυτές τις υπογραφές. Και γιατί το πιστεύω συνέβαλαν και αυτό. Και δεν θυμάμαι το κείμενο. Συνυπογράψανε και στρατηγοί. Ακούστε να δείτε εδώ πέρα, θέλω να πω κάτι. Αφήστε με να μιλήσω. Δεν σας διέκοψα, αφήστε με. Επειδή αναφερθήκατε προσωπικού γι' αυτό. Όχι, δεν αναφέρομαι προσωπικό, απαντάω. Επί προσωπικού είναι άμα πω Γιώργο Ντόλιο, είσαι έτσι. Ναι, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, έχουν ξαναγίνει κάποιες τέτοιες απόπειρες. Η περίφημη ευθυγράμμιση που είχε ξεκινήσει τότε δεν σταμάτησε ούτε με κρατική παρέμβαση, ούτε με παρέμβαση πολιτικών, ούτε με κανένα. Ένας δηλησοτήρης ήταν που τους πλάκουσε τις ντουφικές απέναντι και επικαλούμε τη μαρτυρία του Δορδόνη του Κώστα. Είναι χωροφύλακας πάνω εκεί. Το κομμάτι που ήταν να δώσουμε πέταλο μόραλι με λησοκομείο και όλο το ενίσχυο και να πάρουμε δύο κομματάκια στο Τσιρόζη και στο Ζαχόπουλο. Ποια εποχή γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται επί Καραμαλή. Σύντα. Δεν ξέρω ακριβώς. Ναι, εκεί. Σύντα, γιατί το ήξερα. Εκεί. Εκεί λοιπόν τους χαρίζαμε όλο αυτό το κομμάτι για να πάρουμε δύο κομματάκια. Γιατί συνέφερε κάποιος ή δεν συνέφερε. Δεν ξέρω. Τελικά όμως δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε. Να. Ήταν κάποιος εκεί και τους πλάκουσε τις ντουφεκές. Στο Αχλάδι, αν υπήρχε μια καλύβα, δεν θα το είχαν πάρει Τούρκοι σήμερα. Στο μισοκομείο στο Τρίγωνο, ναι, δεν θα το είχαν πάρει αν υπήρχε μια καλύβα. Τώρα να μαζέψουμε να κάνουμε τρεις οικισμούς σε τρεις μεριές που μας βολεύουν. Έτσι δεν είναι? Να μαζέψουμε λοιπόν να κάνουμε οικίσκου σε τρία σημεία που μας βολεύουν. Κύριε Κωνσταντόπουλε, επειδή τα ξέρετε, καμιά φορά το προσπερνάτε, για τους τηλεθετές μας το λέω, η περίπτωση στο Αχλάδι ήταν μια έκταση η οποία επί σειρά ετών δεν είχε χρησιμοποιηθεί, δεν είχε πατήσει εντολή ελληνικού πόλου. Δεν άφηνε ο στρατός τον κόσμο να κατεβεί στα χώρα. Αποτέλεσμα. Η περιοχή αυτή καταχειρώθηκε στην Τουρκία. Πήγαν οι άνθρωποι από τον πόρο λοιπόν, να κόψουν ξύλα και τους συλλάβαν οι Τούρκοι. Τους συλλάβαν οι Τούρκοι, τους πήγαν στην Τούρκη φυλακή. Ο Γκαντανίδης, ο Σάββας. Έτσι. Ένας από αυτούς. Το λέμε αυτό σε επίρρωση όλων όσων, όσων όλοι λένε σε ό,τι αφορά τη χρησιμότητα των καλυβών, των καταφυγίων αυτών μέσα στο Δέλτα του Εύρου. Όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Πάνω σε αυτό. Από εκεί και μετά δεν μπορούμε να πούμε. Όσοι δεν καταλαβαίνουν, σε εξηγήσουμε. Εγώ έχω ζήσει εμπειρία μέσα. Πρέπει να είναι την περίοδο του 81. Και εγώ έχω ζήσει εμπειρία. Στο ενίσιο Δέλτα, δηλαδή από την ευθυγράμμιση προς την Ένο, γιατί είχε απορροφθεί κάποτε να πάμε να κυνηγούμε εμείς. Και τα ζώα τους περάσανε και βρήκαμε και κουτιά από φυσίγγια των Τούρκων. Φέτος με την πλημμύρα. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Εάν γιατί με κόβει το όλη γύρω-γύρω, δεν με αφήνετε να τελειώσω. Κάτι κάτι με εμένα. Τσακώνομαι εγώ. Θα σας ακούσουμε. Λοιπόν, φέτος με την πλημμύρα. Οι κτηνοτρόφοι δικοί μας είχαν βγάλει τα ζώα τους έξω για να μην πνιγούν. Και οι Τούρκοι ρίξαν τα κουπάδια τους στο λάστιχο, στο κουρουτάσι, σε περιοχές. Βάλανε κουπάδια. Με ένα μέτρο νερό, πέστε μου τι τα βάλανε να κάνουν, να βουσκήσουν σε ένα μέτρο νερό. Τα ρίξαν. Και γύρισαν πίσω οι άνθρωποι δικοί μας με τις βάρκες και να περάσουν απέναντι. Το δεν διεκδικούν οι Τούρκοι το μέρος, στη διάθεση όποιου θέλει, τουρκική ιστοσελίδα, η οποία τρεις μέρες μετά τη δημοσίευση της Κία 41-18. Τρεις μέρες μετά διαφήμιζε βαρκάδες στο Δέλτα του Εύρου και φωτογραφία στη διαφήμισή τους, γιατί αυτοί δεν είχαν κάνει ποτέ βαρκάδα. Ήταν ο Χρήστος Σαραγενίδης πάνω στη βάρκα με κάποιους επισκέπτες που είχε φέρει ο τότε Δήμαρχος Φερών. Και στην τουρκική ιστοσελίδα ήταν μια βάρκα ελληνική που έκανε βαρκάδα και ήταν και ο Γιώργος Ούστογλου επάνω που έκανε βαρκάδα. Και διαφημίζανε οι Τούρκοι ότι θα κάνουν βαρκάδα. Μην ξανακούσω από κανένα να λέει. Ποιο τουρκικό φορέα το διαφήμιζε αυτό? Πάντως έχει κόβου. Κυβερνητική δηλαδή. Λέει, ναι, λέει Ενέζα, να σε φώτο, γκόβ και τα λοιπά. Θα σας το βγάλω μια φωτοτυπία και θα σας το δώσω να το ψάξετε.
Έχει μείνει ένα κομμάτι του, δεν έχει μείνει όλο. Οι φωτογραφίες κατέβηκαν, αλλά τις έχω. Όποιος θα αμφισβητεί κάτι, να του τα δώσω να τα δει. Μην ξανακούσετε, δεν διεκδικούν οι Τούρκοι κάτι. Οι Τούρκοι διεκδικούν πάντα. Θα ξανακούσετε, είμαστε... κύριε Πεστολαπούλη. Εμείς... Κανένα δεν θα πει. Εμείς κανένα δεν μπορεί, να, Τούρκοι... κανένα δεν μπορεί να κλείσει το στόμα κανενός. Εμείς και εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αυτή... Στη δημοκρατία έχουμε και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αφήστε με να το δεν μπορώ να ξανακούσω. Κανείς δεν δικαιούται να το λέει. Αφήστε με να το πω λοιπόν, αφού έχω δικαίωμα να το πω. Και είναι και δικαίωμά μου να ακούω ή να μην ακούω τη γνώμη του κανενός ή να την εστενίζω ή να μην την εστενίζω. Σαφώς και είναι δικαίωμα να μην την εστενίζω. Συμβατότητα με το περιβάλλον. Αντί για 400 και άλλες 400 και άλλες 400 χιλιάδες ευρώ για να γίνουν καταλήματα, επειδή οι καλύβες εξωτερικά είναι σε μαύρο χάλι, δεν είναι τυχαίο ότι είναι σε μαύρο χάλι εξωτερικά. Αν τη φτιάξω εγώ εξωτερικά την καλύβα μου και δεν είναι σύμφωνα με τη φωτογραφία που βγήκε πριν από 15-20 χρόνια, πόσο βγήκε, θα με συλλάβουν και θα πάω με τον καινούριο νόμο για τα αυθαίρετα και θα πληρώνω 1000 ευρώ το τετραγωνικό κάθε χρόνο. Γιατί έχετε κάνει επεμβάσεις βελτίωσης δηλαδή. Έτσι. Αντί να αλλάξω. Υπήρξαν άνθρωποι που βγάλαν τις παλιές σκουριασμένες λαμαρίνες, βάλαν πάνελ για να μην παγώνει οι άνθρωποι και ξαναστήσαν από πάνω τη σκουριασμένη λαμαρίνα για να ταιριάζει με τη φωτογραφία. Θέλετε να είναι συμβατές με το περιβάλλον. Αντί να πετάξετε 400 και άλλες 400 χιλιάδες ευρώ, δώστε μας από 400 ευρώ τον καθένα, να τις ντύσουμε όμορφα με ξύλο γύρω-γύρω με πέτσωμα, τις βάλουμε και ένα ψευτοκεραμιδάκι κόκκινο από πάνω και ένα βερνικάκι που να ταιριάζει με το περιβάλλον και να γίνουν όλα ξύλινα. Πέστε μας και τι απόχρωση, γιατί υπάρχουν πολλές αποχρώσεις σε αυτό το συντηρητικό ξύλο και σε τι απόχρωση θέλετε για να δένουν με το περιβάλλον. Θεωρώ ότι τα ψευτοκλάματα περί περιβάλλοντος και συμβατότητας είναι παραμύθια, είναι θέατρο. Ακούσουμε τώρα τον κύριο βουλευτή. Ας τον ακούσουμε. Ωραία. Καταρχήν, θέλω να πω ότι εγώ έκανα μια επιστολή την οποία περιέγραψα την κατάσταση. Πάντως, την επιστολή αυτή που μας διάβασε προηγουμένως ο κύριος Αποστολόπουλος το 2008, όντως δεν την υπογράψατε. Δεν την είχα υπογράψει, δεν θυμάμαι γιατί βέβαια. Από τότε μέχρι τώρα. Γιατί είχατε πει ότι έχετε κάνει δική σας κίνηση. Είχα κάνει υπερώτηση. Ερώτηση, ναι. Μάλλον στη Βουλή. Από την οποία έχω και συγκεκριμένες απαντήσεις και από την οποία προέκυψαν και πολλές επικοινωνίες. Περιέγραψα την κατάσταση και θέλω να πω το εξής. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους πολίτες και αυτούς που πραγματικά έχουν ευαισθησίες περιβαλλοντολογικές και να τους πω το εξής. Ήθελε να κατανοήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας και το γραφείο του, όπως και οι πολίτες, ότι το ενίσιο Δέλτα απέχει δεκάδες χιλιόμετρα από κατοικημένες περιοχές της χώρας μας, ενώ είναι δίπλα ακριβώς στην τουρκική πλέον πόλη Ένω. Εμείς, για να πάμε στο ενίσιο Δέλτα, δεν μπορούμε να πάμε όλες τις μέρες του χρόνου λόγω του ότι, με τροχοφόρα οχήματα, λόγω του ότι ο δρόμος δεν μας το επιτρέπει πολλές μέρες του χειμώνα. Και επίσης θα πρέπει να μπούμε σε πλωτά μέσο. Εάν δεν υπάρξουν αποθηκευτικοί χώροι, κύριε Αποστολίδη, εάν δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι που να αποθηκεύονται οι μηχανές και διάφορα εργαλεία κτλ., τότε είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η ελληνική ανθρώπινη παρουσία δεν θα υπάρχει στο ενίσιο Δέλτα. Ενώ είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει η τουρκική παρουσία λόγω του ότι περνούν τις περισσότερες μέρες του χρόνου με τα πόδια, θα έλεγα, την παλιά την Κήτη του ποταμού, παρόλο ότι επανενεργοποιήθηκε η παλιά η Κήτη μετά την κατασκευή του πρόχειρου φράγματος, την ευθυγράμμιση. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Γι' αυτόν τον λόγο λέμε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχω διαπιστώσει, από καμιά υπηρεσία δεν ξέρω, να έχουν βλέψει οι Τούρκοι να πάρουν το ενίσιο Δέλτα. Γιατί το, αλλά γιατί θα το προκύψει, τότε. Θα προκύψει. Κοιτάξτε να δείτε. Πού δεν πρόκειται να συμφωνήσω. Προχθές μίλησα στη Βουλή ακόμη και είπα συγκεκριμένα πράγματα για πρωτοβουλίες που παίρνονται από την πλευρά των Τούρκων για την περιοχή μας. Και έκανα και συγκεκριμένες προτάσεις. Μάλιστα, αυτές μου οι ομιλίες έχουν αναρθεί και στο διαδίκτυο. Δεν εννοώ όμως να αποδεχθώ, ότι κάθε φορά που θέλουμε να πετύχουμε κάρτη, να λέμε Τούρκοι. Άκουσα κιόλας ότι περνάνε τα ζώα του όδωρα. Δεν ξέρω εάν θα ακουστεί και η άποψη, που δεν ακούστηκε βέβαια, ότι ίσως και οι Αγελάδες έχουν κάποιο σκοπό, έχουν αρχίσει να σκέφτονται για να ασκούν καλύτερα κυριαρχικά δικαιώματα οι Τούρκοι στις Αγελάδες σε βοσκοτόπια που υπάρχουν από τη δική μας την πλευρά. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να χρησιμοποιούμε έτσι αβασάνιστα και επιπόλαια πράγματα που δεν αποδεικνύονται, γι' αυτόν τον λόγο δεν θέλω να τα υπογράψω. Λέτε δηλαδή ότι οι Αγελάδες ήταν αυθορμήτως προσερχόμενες. Μα αν είναι δυνατόν. Δηλαδή εκεί θα φτάσουμε τελικά. Αυθορμήτως προσερχόμενες. Θα φτάσουμε να καταλάβουν το Δέλτα του Εύρου οι Αγελάδες και όχι οι Τούρκοι στρατιώτες. Λέμε λοιπόν το εξής. Θεωρώ όμως, όχι μόνο στο Δέλτα του Εύρου, σε όλες τις παραμεθόρες περιοχές, κυριαρχικά δικαιώματα ασκούνται σε αυτές τις περιοχές που είναι και ακριβώς συνοριακές, εκεί από τη χώρα από την οποία έχει ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. Εάν λοιπόν φύγουν οι καλύβες, τα παραπήγματα, σταματήσει να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, θεωρώ ότι σε κάποια χρόνια, ίσως σε μια-δυο δεκαετίες, σιγά σιγά το ενίσιο Δέλτα θα δραστηριοποιούνται οι κάτοικοι της Ένω και θα μετατραπεί στην τουρκική περιοχή, όπως συνέβη στο αχλάδι του πόρου. Αυτή μου η επιχειρηματολογία ήταν που
ίσχυσε την προηγούμενη φορά, με αυτήν την επιχειρηματολογία προσέγγισε το θέμα και τώρα. Μα μου λένε, δεν υπάρχουν περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Υπάρχουν περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Δεν υπάρχουν αναπτυξιακά ζητήματα. Υπάρχουν. Τους προτείνουμε λοιπόν και τους λέμε να υπάρξει δυνατότητα, νόμιμη δυνατότητα και συμβατή με το περιβάλλον, να εξυπηρετηθούν όλες οι υπάρχουσες δραστηριότητες. Εδώ έχω την επιστολή σας. Την επιστολή που στείλετε στον Πρωθυπουργό της χώρας. Εδώ λοιπόν λέτε, φτιάξτε τα καταφύγια. Έτσι ακριβώς. Φτιάξτε με τα 400 χιλιάρικα που υπάρχουν. 7 καλύβες νομίζω είναι να φτιάξουν. Διαθέσιμα, φτιάξτε αυτά. Φτιάξτε, υποθέτω. Επεκτείνεται. Φτιάξτε λοιπόν και άλλες τέτοιες καλύβες. Να εξυπηρετηθούν όλες οι δραστηριότητες. Και μέχρι να γίνουν αυτά, μην τύχει και πειράξετε κανένα από τα καταλήμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δέλτα του Εύρου. Αυτό ισχυρίζομαι. Ακούστε όμως τι λέει ο κύριος Αποστολόπουλος. Θα φτιάξουν 160 καλύβες, ρωτάει. Θα φτιάξουν 160 καταλήμματα για τους κυνηγούς και για τους αλλήλους. Πού να χωράει μέσα ο επαγγελματίας να κάνει τη δουλειά του. Εγώ λοιπόν έχω την εξής απάντηση εδώ. Ότι εάν τα καταλήμματα τα οποία θα φτιαχτούν δεν εξυπηρετούν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε όλο τους το μέγεθος και τον όγκο που σήμερα υπάρχουν στην περιοχή, τότε φυσικά θα παραμείνουν αυτά τα καταλήμματα, τα πρόχειρα τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Να δώσω αυτή την απάντηση, γιατί άμα μπω σε αριθμούς και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι. Πάντως, πολύ θα ήθελα, δεν το βλέπω πιθανό, να υπάρξει ένα μεγάλο ποσό, πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, έτσι. Και να φτιαχτούν πραγματικά εγκαταστάσεις για όλες τις δραστηριότητες, να υπάρχουν αξιοποίηση της περιοχής από τουριστική άποψη κτλ. Αυτό δεν το βλέπω πιθανό. Μακάρι να το καταφέρουμε. Λέω όμως ότι δεν μπορούν να πέσουν σημερινοί αποθηκευτικοί χώροι και πρόχειροι κοιτώνες, οι οποίοι εξυπηρετούν επαγγελματικές και όλες τις άλλες δραστηριότητες, κυνήγι, έρευνα, εκπαίδευση, τουρισμό κτλ. Ναι. Εάν δεν υπάρξει τρόπος να αντικατασταθούν αυτοί οι αποθηκευτικοί χώροι και αυτοί οι προσωρινοί κοιτώνες με άλλα καταλήμματα. Και επιχειρείτε λοιπόν δια της επιστολής σας στον Πρωθυπουργό και ίσως και όχι δια των ερωτήσεων που έχετε καταθέσει. Όχι σύμφωνα, μόνο καταλαβαίνω επιστολής ότι θέλετε μου. Να πείτε, επιχειρείτε αυτό να το κάνετε ΚΙΑ, να το διασφαλίσετε. Δεν ξέρω ΚΙΑ. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Σας λέω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχω μια συνάντηση με τον κύριο Λιβιεράτο. Διαμορφώνουμε με τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΟΔΕ. Ξέρετε ποιο κουμαντάρει το ΥΠΕΧΟΔΕ σήμερα? Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μέσα στο ΥΠΕΧΟΔΕ έχουν λόγο η ΜΟΜ. Η ΜΟΜ είναι για την προστασία της μεσογειακής φώκιας. Έχει λόγο το ΒΒΕΦ, έχει λόγο ο Αρκτούρος, έχουν λόγο όλοι. Είναι όμως, ο κάτοικος του Δέλτα του Εύρου δεν έχει κανένα λόγο μέσα στο ΥΠΕΧΟΔΕ. Έχετε υπόψη ότι εδώ πέρα έχουμε πετύχει να έχουμε και συμμάχους κάποιες από αυτές τις κυβερνητικές οργανώσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν έχω εμπιστοσύνη καμία σε καμία μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα. Όπως δεν έχω σε κανένα πολιτικό. Δεν μπορεί να μην ληφθούν υπόψη αυτές οι κυβερνητικές οργανώσεις. Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, παραδείγματος χάρη, είναι μια. Τι να ληφθούν υπόψη, εδώ λύνονται και δένουν. Οι προτάσεις τους αυτολεξία γίνονται νόμοι του ΥΠΕΧΟΔΕ. Σας παρακαλώ. Λέω να μην διακόπτετε. Διαμαρτυρηθήκατε προηγουμένως πως διακόπτεστε. Λέω λοιπόν ότι λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, καταλήγουμε σε αυτή την πρόταση. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω μια συνάντηση με τον Υπουργό και ελπίζω, προσδοκώ, πιστεύω ότι θα βρούμε μια λύση η οποία θα λύσει κατά κάποιο τρόπο και τα χέρια των εισαγγελικών αρχών. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Εγώ είδα μια πολύ καλή επιστολή της Ένωσης Συνοριοφυλάκων, η οποία απευθύνθηκε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Δένδια, οι οποίοι μιλάνε έτσι με έναν πολύ συνετό, θα έλεγα, τρόπο και για έναν ρόλο που παίζουν οι καλύβες σε σχέση με το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, της λαθρομετανάστευσης. Αυτά είναι έτσι πολύ θετικές, αυτά τα γεγονότα είναι πολύ θετικές προσεγγίσεις, οι οποίες βοηθάνε στην προσπάθεια την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα. Ναι. Και τελειώστε με αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Αντώνη. Να τελειώσω και να πω. Τι περιμένω. Λέω ότι είναι η πρώτη φορά που μπορούμε πιθανότατα να αποκτήσουμε μια προσωρινού χαρακτήρα, έτσι θα λέγεται, νομιμότητα στην παρουσία αυτών των πρόχειρων καταλυμάτων στο Δέλτα. Αυτό θα επιδιώξουμε. Δηλαδή, να μην παραμείνουν τα καταλύματα δια της ανοχής, αλλά δια κάποιας νομιμότητας. Θα λέγεται προσωρινή. Εν ώψη της αναμονής της κατασκευής. Εν ώψη της αναμονής της κατασκευής, όχι των 7, ναι, αλλά
όσων χρειάζεται για να εξυπηρετηθούν όλες αυτές τις δραστηριότητες. Για να εξυπηρετηθούν όλες αυτές τις δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες. Σημεία που αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που γίνομαι λίγο επίμονος, αλλά νομίζω πως χρειάζεται να το διευκρινίσουμε κατά 100%. Να γίνουν δηλαδή οι κατασκευές αυτές, όπως το είπα προηγουμένως και ο κ. Αποστολόπουλος, που λέει: έχω μια καλύβα στο τάδε σημείο να φτιαχτεί μια δίπλα μου, στα ίδια τετραγωνικά. Δεν είμαι ειδικός στα θέματα αυτά. Αυτό λέει ο κ. Αποστολόπουλος, αυτό λέει και προηγουμένως και ο κ. Τερζής που τον ακούγαμε στο βίντεο. Κοιτάξτε, οι λύσεις που υπάρχουν. Και επιτρέψτε μου να σας πω και το άλλο, σας παρακαλώ. Αν σήμερα ο Αποστολίδης δεν είναι κυνηγός, δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αποφασίσει να γίνει. Αν πάω λοιπόν εγώ στο Δέλτα του Εύρου και στήσω ένα κατάλημα. Μην το κάνω, λέει ο κ. Αποστολόπουλος. Και στήσω ένα κατάλημα εκεί, θα διεκδικώ μετά να μου φτιάξει το κράτος και ένα. Πώς θα γίνει τώρα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Έχει τελειώσει. Αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Αυτό το θέμα έχει τελειώσει από το 88. Ακόμα μας είχε πει ο Σαγγέλας τότε που είχαμε πάει και κερδίσαμε τα ποινικά δικαστήρια. Το 2008, συγγνώμη. Γιατί έχουν γίνει. Μην ότι και πέρσι. Μας είπε ο Σαγγέλας το ότι αθωνώστε τώρα δεν σημαίνει ότι θα αρχίσετε να φτιάχνετε όλοι καλύβες. Και το είπαμε ότι θα τη φλάξουμε μόνοι μας το μέρος. Να μην γίνουν άλλες καλύβες. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να φτιάξει. Παλιότερα για να κάνει. Έγιναν διάφορα κάικα και καλύβες, δεν ξέρουμε από πού. Ειδοποιούμε το δασαρχείο. Και θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε. Γιατί παλιότερα όποιο είχε μια επαγγελματική άδεια πήγε και έφερε μια καλύβα. Και, όχι μόνο. Και μάλιστα. Όχι, δεν μιλώ για επαγγελματική άδεια. Και μάλιστα. Μιλώ και μάλιστα για εμένα που δεν έχω καμία επαγγελματική δραστηριότητα. Αποφασίζω όμως να κάνω ένα εξοχικό. Μην μου θυμώσετε πάλι λέγοντας. Εμένα είναι η μόνιμη κατοικία μου. Οπότε εντάξει, ας δεχτώ και το εξοχικό. Αποφασίζω λοιπόν να κάνω δωρεάν ένα εξοχικό στο Δέλτα του Εύρου. Πάω, παίρνω λαμαρίνες, παίρνω ξύλα, παίρνω νοβοπάν. Με πάνε, και πηγαίνω και χτίζω, με πάνε. Καλά, συγγνώμη. Σήμερα λοιπόν, είναι προστατευόμενη περιοχή. Σήμερα είναι στη συνθήκη Ραμσά. Δεν μπορώ σήμερα να είναι περιοχή υψηλής προστασίας από την Natura 2000. Δεν ήταν πάντα. Όταν φτιαχτήκαν οι καλύβες δεν ήταν τίποτε τέτοιο. Πολύ μετά έγινε η Ραμσάρ, η οποία Ραμσάρ δεν γράφει πουθενά να μην έχει καλύβες μέσα. Άκουσε να δεις έτσι για να λοιπόν, μισό λεπτό να το τελειώσω αυτό. Επειδή λες κάτι. Να το τελειώσω, να το τελειώσω αυτό. Είναι καλό να μάθεις να ακούς κιόλας. Αφήστε με να τα πω όμως. Αφήστε με, γιατί να μην τα πω. Αυτό πήγε, θα ακούσουμε. Ναι, πείτε το. Και εγώ αντιλαμβάνομαι και το συνέστημα το οποίο χρειάζεται. Εγώ έχω χαρακτηριστεί και βλάκα στα λεφτά, οπότε αφήστε με να πω και καμιά βλακία. Ποιος είπε κανείς βλακά σε ένα. Ομοθυμαδών. Ε, όχι, δεν είπαμε έτσι. Λάθος το κατάλαβες. Μακάρι να το κατάλαβα λάθος. Μακάρι να το κατάλαβα λάθος. Ερώτηση. Ναι. Όταν όλοι εσείς οι πολιτικοί θα πάτε στον Πρωθυπουργό, κάποιος από εμάς, τους κατοίκους εκεί, θα είναι μαζί σας. Άμα χρειαστεί, θα είναι. Ερώτηση, χρειάζεται. Θα έλεγα μάλιστα. Χρειάζεται γιατί κανείς σας δεν γνωρίζει το Δέλτα του Εύρου. Ακούστε να δείτε. Κανείς σας δεν γνωρίζει το Δέλτα του Εύρου. Ούτε τώρα, η ΜΟΚΟ που θα κληθούν. Παιδιά, να πάρουν... κάποια στιγμή νομίζω ότι δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε χωρίς. Ας τελειώσει, κύριε Τόλιο. Ας τελειώσει ο κύριος Αποστολόπουλος, θα το κάνει μέσα σε ένα δύο λεπτά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει προσωρινού χαρακτήρα νομιμότητα. Με ενδιαφέρει η μόνη μου χαρακτήρα νομιμότητα. Δεν το κατάλαβες αυτό που είπα, φαίνεται. Και μπορεί, το κατάλαβα μια χαρά, το κατάλαβα. Το τυρί το είδα, αλλά φοβάμαι τη φάκα. Συγχωρέστε με, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Πολλά χρόνια μας κουρεύσαν. Πολλοί μας τάξαν να μας χρηματοδοτήσουν κιόλα. Και σε μένα προσωπικά. Εξηγήστε τι εννοείτε, κύριε. Για να μείνουμε εκεί, να μην φύγουμε. Ποιο σα το έδειξε. Γιατί ο κόσμο έφευγε. Ποιο σα έδειξε αυτό το πράγμα. Εγώ πάντα δεν το τάξα. Ήρθανε. Εσεί που φυλάτε θερμοποίηση, που φυλάτε σύνορα και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Το είπε αυτό. Α, είμαι πιο ήσυχο τώρα που ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα. Λοιπόν, και ξαφνικά. Ξαφνικά βρισκόμαστε κατηγορούμε. Α βγει να το πει ο ίδιο του. Δεν ήμουν εκεί, δεν το άκουσα με τα αυτιά μου. Σε σχέση με το αν ακούγονται οι δραστηριοποιημένοι. Να πω ένα παράδειγμα. Ή μάλλον δύο παράδειγμα θέλω να πω. Να τελειώσει ο κύριος Αποστολόπουλος, σας παρακαλώ. Τέλειωσε. Και να σας ακούσουμε σε έβαλα μια πρόταση. Ξεκίνησα να βάλω μια πρόταση και με διακόψτε. Δεν ξαναπιάσω από την αρχή. Με 400 ευρώ το κάνω εγώ το καλύβι μου εντελώς συμβατό με το περιβάλλον. Με 400 ευρώ το κάνω καλύτερο από αυτά τα σπιτάκια που φτιάχνουν τα αρχείο στα βουνάκια στου λόγκου παντού. Καλύτερο. Έχω βάλει και τα φωτοβολταϊκά μου και μου μέσα. Δεν ρηπαίνω το περιβάλλον καθόλου. Και με τα λεφτά που περισσεύω να δώσουμε 15-20 χιλιάρια, φτιάξουμε και ένα σκάφος. Όσο ζω, θα το δουλεύω εγώ αυτό το σκάφος χωρίς να πληρώνομαι. Να μαζεύει τα σκουπίδια, βάλουμε από ένα κάδο ανά 3-4-5 καλύβες. Είχαμε 5 κάδους όλους και όλους στο Δέλτα του Εύρου και μας τους πήρανε και αυτούς. Ποιος. Κάναμε. Ο Δήμος, φαντάζομαι, δεν ξέρω ποιος. Κάναμε ολόκληρο αγώνα. Υπάρχουν 4 βάρκες από το Δήμο Φερών κάποτε. Υπάρχουν αυτές οι. Υπάρχουν. Είναι στην αιτία, δεν σήμερα πώς το λέμε. Όπως βλέπετε, υπήρχε μια λογική κάποια εποχή και γινόντουσαν πράγματα. Υπήρχε. Λοιπόν. Κάναμε έναν αγώνα να πείσουμε τους καλυβάριδες να βγάζουν τα σκουπίδια στους κάδους και όταν τους μάθαμε να βγάζουν τα σκουπίδια στους κάδους δεν ερχόταν κανείς να διάσει τους κάδους. Και μετά πήραν και τους κάδους από εκεί. Ελάτε λοιπόν με πολύ λιγότερα λεφτά από τα 400 χιλιάρικα.
να φτιάξουμε ένα βαρκάκι. Όσο ζω, το ξαναλέω, θα το δουλεύω εγώ και θα μαζεύω τα σκουπίδια όπως χρόνια τώρα τα μαζεύω. Να το κάνετε μόνος μου. Όχι μόνος μου, με τους ανθρώπους που ζουν εκεί μέσα. Και με ελάχιστα έξοδα οι καλύβες εκεί που είναι όπως είναι γίνονται οικολογικότατες και συμβατότατες. Σε σχέση με αυτό που έλεγε, αν ρωτούνται οι χρήστες μιας έκτασης, θέλω να σας θυμίσω το εξής, ότι όταν έγινε η οικία, πριν την οικία προηγήθηκε μια ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη. Ήμουν τότε δήμαρχος της ΒΕΕΣ, ήρθανε στο γραφείο, κάλεσα όλους τους φορείς, δηλαδή ψαράδες, κτηνοτρόφους, κυνηγούς, και η μελέτη αποδέχθηκε πλήρως, απόλυτα, το επαναλαμβάνω, απόλυτα, χωρίς καμία έτσι, διαφωνία και παράληψη, όλες τις προτάσεις. Έγινε παντού σε όλες τις περιοχές του ΔΕΛΤΑ, αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε στην Άνθεια. Όπου, από την Άνθεια, όπου δεν διατυπώθηκαν προτάσεις εκείνη την εποχή, όπως αποκαλύφθηκε και το ξέρουν αρκετοί κυνηγοί αυτό εκ των υστέρων. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, αλλά, ή μάλλον γιατί κάτι είπε ο κ. Αποστολόπουλος, εάν μπορούμε μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να φτιάξουμε ένα έργο. Ναι, μπορούμε. Υπάρχει παράδειγμα, ναι, στην περιοχή μας. Φτιάξαμε μια βροδοξαμενή στο κεντρικό πυρήνα, στο σκληρό πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής. Πώς έγινε να παίρνει ο του δάσους της Δαδιάς. Τώρα, χθες άκουσα. Εγώ το είπα. Προχτές ήμουν σε εκπαίδευση στην πυροσβεστική και τη δασοπροστασία και μας έλεγε ο άνθρωπος ότι μας φτιάξαν πολύ ωραίες δομοδοξαμενές, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε νερό. Υποθέτω, δεν το ξέρω το θέμα. Δεν ταιριάζουν οι μάνικες. Είναι οι μάνικες χαμηλά και δεν ταιριάζουν. Έτσι γίνονται οι παρεμβάσεις στις προστατευόμενες περιοχές από το δημόσιο, κύριε μου. Κύριε Αποστολή, έτσι λίγο. Παρακαλώ, σας ακούω, κύριε Βλεφτά. Θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Ότι και στις προστατευόμενες περιοχές, με νόμιμο τρόπο, εφόσον ακολουθεί η κανονική διαδικασία αδειοδότησης, μπορούμε να κάνουμε έργα. Έχουμε παράδειγμα στο νομό μας, έχουμε ένα στη Δαδιά, έχουμε ένα εν εξελίξη παράδειγμα στο Δέλτα. Εάν και μία καλύβα ακόμη γίνει με νόμιμο τρόπο, νομίζω ότι δημιουργούμε ένα τόσο σοβαρό προηγούμενο, το οποίο μπορεί να μας ανοίξει άλλου είδους δρόμους. Τώρα, άλλα ζητήματα οι ανακύπτουν στην περιοχή και στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Αποστολόπουλος, έχω ακούσει, είναι μια μεγάλη συζήτηση στην οποία μπορούμε ένα-ένα χωριστά να τα συζητήσουμε και εγώ μπορώ να καταθέσω την άποψή μου. Στα δύο λεπτά που μας απομένουν, πριν πάμε στις διαφημίσεις μας. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή. Ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σε πολλά συμφωνώ με τον κύριο Αποστολόπουλο, σε πολλά όχι. Δεν μπορεί ούτε η κυνηγή από μόνη της, ούτε οι ψαράδες, ούτε κανένας φορέας μόνος του μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Η άποψή μου παραμένει η ίδια. Θέλει νυφαλαιότητα, ψυχραιμία. Πόσο ψυχραιμός να είμαι όταν βρίσκω χαρτί στην πόρτα μου σε 5 μέρες φύγει. Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο όμως. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, να πούμε και την άλλη πλευρά. Όταν εγώ έχω κάνει ένα αυθαίρετο και από, δεν ξέρω για ποιο λόγο η εισαγγελία μπει, από εκεί και πέρα. Εγώ θα προσπαθήσω, αφού θέλω να μείνω εκεί, να βρω τρόπο, αν όχι να το νομιμοποιήσω, τουλάχιστον να μην. Κάπου να σταθεί στα πόδια του. Να μιλήσουμε για αυτό. Όπως άκουσα και κάτι άλλο, γιατί στα δίκαια, αλλά εκείνο είναι πρώτη κατοικία. Και εδώ είναι τόπος αναψυχής. Υπάρχει κι άλλη διαφορά. Ούτε εκείνο νομιμοποιείται. Υπάρχει ένα θέμα, κύριε Κυριακή, το εξής. Ότι και η ευαισθησία μέρους των οικολόγων αφορά τις καλύβες του ΔΕΛΤΑ και δεν αφορά τα αυθαίρετα στα δίκαια. Δεν μιλάω για αυτούς. Έτσι. Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Θέλω να μιλήσω. Είναι ζητήματα στα οποία έχω αναφερθεί και με αυτές τις εκφράσεις πολλές φορές. Λέω όμως, τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι με τσαμπουκά. Σίγουρα. Με παλικαριά. Αυτό θέλω, θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός της χώρας. Διαφωνώ απόλυτα. Ποιος κατανοώ και την αγανάκτηση. Ποιος θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό της χώρας. Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει πατήσει το πόδι του στο Δέλτα του Εύρου να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό της χώρας. Συγγνώμη. Τι είπατε, κύριε Αποστολόπουλο, με συγχωρείτε. Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει πατήσει το πόδι του στο Δέλτα του Εύρου επί δεκαετίες να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό της χώρας. Η μόνη μελέτη που έγινε στο Δέλτα του Εύρου. Συγχωρέστε με. Η μόνη μελέτη πραγματική που έγινε του Γιώργου του Χανδρινού. Μωρό ήμουν. Εδώ δεν ξαναείδα μελετητή εκεί μέσα. Τώρα, η καλύτερη μελέτη ήταν του Παρασκευόπουλου. Σε σχέση με αυτό που λέει ο κύριος Πρόεδρος. Συγχωρείτε, κύριε Αποστολόπουλε, σας εμποδίζει κανείς. Νομίζω ότι το ξέρει καλά το Χαδρινό. Όχι έτσι, όχι έτσι. Μα με συγχωρείτε τώρα, δεν μπορώ να πω πράγματα. Αυτά είναι τουλάχιστον τον Γιώργο του Χαδρινού. Το Χαδρινό τον ξέρω 30 χρόνια. Μην τρελαθούμε. Στο Ταμείο Θήρας ήταν πουθενά άλλου δεν ήταν. Κύριε Κυριακή, τελειώσατε, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, εντάξει. Σας εμπόδισε κανένας να στείλετε μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό της χώρας? Όχι φυσικά, αλλά άλλη βαρύτητα έχει υπογραφεί Γιώργος Αποστολόπουλος κάτω από την υποδιοπτική επιστολή και άλλη βαρύτητα έχει υπογραφεί Γιώργος Ντόλιος κάτω από την επιστολή. Σαφώς. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν. Αυτό όμως
Δεν μου επειδή εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο Δήμαρχο δεν δικαιούται. Δεν δικαιούμαι να έχω την άποψή μου και να διαφωνώ με τον. Βεβαίω και δικαιούται. Στην επιστολή την είδατε τη δική μου. Ναι. Και διαφωνείτε. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν, κύριε. Σιγάλη. Διαφωνείτε με το περιεχόμενο τη επιστολή σα και δεν έχετε εμπιστοσύνη σε μένα. Διαφωνείς με το περιεχόμενο της επιστολής. Διαφωνώ γιατί δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πού δεν είναι ξεκάθαρα. Θέλω απάντηση. Πόσες καλύβες θα γίνουν, θα είναι σε ποιες περιοχές και έδωσε θα είναι. Μια απάντηση προηγουμένως. Και θα είναι ποια τα τετραγωνικά τους. Ρωτήθηκε γι' αυτό. Έδωσα προηγουμένως. Δεν πήρα απάντηση. Δεν απάντηση. Ρώτησα. Είπα ότι τόσες όσες χρειάζονται. Να το πω έτσι απλά. Αυτό είναι απάντηση τώρα. Είναι. Από εκεί και πέρα θα γίνουν μελέτες και τα λοιπά, θα το δούμε τότε. Ξανά λοιπόν η ερώτηση. Είναι 168, πόσες θα γίνουν μετά. Πιθανόν και 250, ανάλογα με τα λεφτά που θα έχουμε. Τόσες όσες χρειάζονται. Πιθανόν και 250. Τόσες όσες χρειάζονται μπορεί να είναι και 6 όμως και 8 και 12. Πιθανόν και 250. Μπορεί και 12. Μπορεί και 12. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Δύο λεπτά να το διασφαλίσουμε. Μπορούν να γίνουν 160 μίνιμουμ, κύριε Ντούλιο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική που δεν είναι λογική, είναι παράλογη. Καταρχήν έχουμε. Μια δυνατότητα, από ό,τι φαίνεται, να κατασκευάσουμε 7 κανονικά καπαραπήγματα. Με τα 400.000. Έτσι. Ναι. Με τα 400.000. Τώρα, δεν θέλω να δημιουργώ έτσι προσδοκίες. Σας λέω ότι γίνεται και μια προσπάθεια να αυξηθούν και τα χρήματα αυτά για να κατασκευαστούν και άλλα καταλήγματα. 7 καλύβες. Αν θυμάμαι καλά το μη που κάνει. 400.000 και 7 καλύβες. 400.000. Εγώ παλαιότερα δεν μιλούσα για καλύβες. Χρυσές θα τις κάνετε. Καλά, δεν θα είναι καλύβες. Είναι παραπήγματα. Θα τα δείτε. Για χώρους. Εντάξει τώρα. Έτσι, να μην πούμε στα θέματα του κόστου. 400.000 και 7 καλύβες. Δηλαδή θέλουμε να δούμε τον προπολογισμό της χώρας για να γίνει. Γίνεται μια προσπάθεια να επεκταθούν. Να επεκταθούν αυτό το έργο ακόμη περισσότερο από αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα της παράκτειας ζώνης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλου είδους προγράμματα. Δημιουργήθηκε το θέμα, να δούμε τι άλλο πιο χρήσιμο μπορούμε να κάνουμε. Και φυσικά, επειδή δημιουργήθηκε το θέμα, σας λέω ότι ξανασυζητήθηκαν μια σειρά άλλων ζητημάτων. Mm. Παραδείγματος χάρη, το εάν το φράγμα παίζει τον ρόλο τον οποίο έπαιζε, εάν δηλαδή σταματάει το θαλασσινό νερό, εάν η παλιά οικίτη είναι ενεργοποιημένη όπως ήταν όταν κατασκευάστηκε το φράγμα. Εάν έχουν δημιουργηθεί έτσι αλλαγές στο. Αυτά είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Αν πιάσουμε το φράγμα, θέλουμε μια ξεχωριστή εκπομπή ολόκληρη και πολλούς ανθρώπους. Δεν άπτονται του ζητήματος των καλυβών που σήμερα και κινδυνεύουν να καταδραστούν. Ήδη έχει αλλάξει και το περιβάλλον εκεί σε πολλά σημεία. Ερώτηση δικιά μου. Τα πρόστιμα που έχουν έρθει στους ανθρώπους θα τα πάρει πίσω κάποιος. Τις διαταγές κατεδάφισης, εντολές διοικητικής αποβολής θα τα πάρει πίσω κάποιος. Και από το Δασαρχείο και από την Πολωδομία. Και από το Δασαρχείο και από την Πολωδομία έχουν έρθει πρόστιμα από την Πολωδομία. Αυτά θα τα πληρώσουν οι άνθρωποι περιμένοντας να γίνουν τα σπιτάκια. Για το Δασαρχείο δεν απάντησα. Για την Πολωδομία. Το Δασαρχείο είναι 90 ευρώ το πρόστιμο. Το θέμα. Το Δασαρχείο το πρόστιμο είναι 90 ευρώ. Τα 6 και τα 7 και τα 8 και τα 12 χιλιάρικα που έχουν έρθει από την Πολωδομία. Εκεί θα πρέπει να το δω, δεν το ξέρω το θέμα. Με την Πολωδομία. Κύριε Βασιλόπουλε, θα βγάλουμε μια φωτοτυπία του εγγράφου που πήρατε από το Δασαρχείο για να το δώσουμε στον κύριο Ντόλιο. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Προκειμένου να το ελέγξει. Θα μου φέρουν και άλλες τώρα, δεν υπάρχει θέμα. Γιατί λοιπόν, μου πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να βάλουμε τους επιλόγους αυτή τη συζήτηση. Τι έγινε τώρα. Δεν θέλετε να πάμε σε διαφημίσεις. Θέλετε να τελειώσουμε εδώ και τώρα. Μάλιστα. Καλώς. Λοιπόν, να τελειώσουμε λοιπόν εδώ και τώρα, να ξεκινήσουμε με εσάς κύριε Κυριακίδη, να βάλουμε τους έναν επίλογο στο διατάφτα λοιπόν για όλες τις κομβικές μας. Στο διατάφτα, σε ένα τραπέζι όλοι. Τι θα πει με αυτό. Σοβαρότητα, εγώ εκεί επιμένω. Ποιοι είναι οι όλοι, ποιους εννοείται όλους. Όλους τους φορείς. Όλους τους φορείς και είναι γύρω στους 10 με 12. Πιάσα από τις ένοπλες δυνάμεις, τους σημειοφύλακες, την αστυνομία, το Δήμο, την περιφέρεια, τους βουλευτές μας. Το κυνηγητικό, τους εκδότες μας, σωματεία, τους ψαράδες, τους κτηνοτρόφους, γιατί εγώ πιστεύω ότι όλοι... Του φορέα διαχείρισης. Του φορέα διαχείρισης, γιατί να όχι. Να πούν. Έχει γίνει ποτέ αυτό, αλήθεια. Όχι, ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι. Έχουν γίνει πολλές τέτοιες. Πάρα πολλές φορές. Πρέπει. Με δήμους, με φορείς και τα λοιπά. Πάρα πολλές φορές. Δεκάδες φορές. Να βγούμε κάπου σε ένα κανάλι να κάνουμε μια κουβέντα όλοι μαζί. Σε κανάλι. Το κανάλι δεν είναι. Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Σε ένα τραπέζι στο οποίο μας έχουν πάρει κανάλι. Με σοβαρότητα. Πάρα γιατί φορές. Πιστεύω ευβεβαιασμένοι κατά καιρούς. Καταρχήν, να απαντήσω και στα πρώτα του κ. Αποστόλου. Μελέτες εγώ τις γνωρίζω προσωπικά πάνω από 12. Ο Χανδρινός δεν έχει κάνει καμία μελέτη. Ο Χανδρινός ήταν στο γραφείο θύρας κάτω. Την τελευταία μελέτη την έκανε ο Παρασκευόπουλος. Ήταν και η πιο ακριβή μελέτη. Την οποία πιθανόν να την έχω. Όχι ο τοπικός Παρασκευόπουλος. Όχι ο Παρασκευόπουλος. Από την Αθήνα κάτω, η εταιρεία Παρασκευόπουλος. Μπράβο. Ο Χαρτινός το μόνο που έκανε ήταν για τη λεπτομήτα και έβαλε μέσα όλη την παραλιακή ζώνη.
Αυτοί που βλέπουν τους ανθρώπους μέσα στην οικία. Εγώ μόνο αυτόν είδα στο Ανατολικό Δέλτα, άλλων δεν έχουν. Έχει κάποια σχέση αυτή με τις κοινωνίες. Τίποτε. Οι μελέτες γίνονται copy-paste μέσα σε γραφεία, δεν έρχεται κανένα στο Δέλτα του Εύρου. Αυτό θέλω να πω. Ανεξάρτητα τώρα από τη διαχείριση του Δέλτα του Εύρου, είναι αδιανόητο όλοι αυτοί πρέπει να συνεπάρχουν μέσα. Βέβαια, να τεθούν και κάποιοι κανόνες. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη άποψη, διότι δυστυχώς, θα το πω και με κεφαλαία το υπογράφω, δεν υπήρχαν οι σωστοί κανόνες μέσα διαχείριση από όλους εμάς. Ούτε από τους κυνηγούς, ούτε από τους ψαράδες. Εσείς μπορείτε να επιβάλλετε, κύριε Αντώλη, εσείς μπορείτε να επιβάλλετε στα μέλη σας. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Υπάρχει στον κυνηγητικό σύλλογο μέθοδος, σύστημα, τέτοιο μηχανισμό, ώστε να ελέγχονται οι. Μπορεί, ακούστε. Θηροφυλακή. Ναι, έχει την πλάτη σύλλογο. Έχει μηχανή. Το δασαρχείο. Μόνο που είναι κατ' την αρμόδια για την αστυνομία. Οι έχουν φερθεί σωστά όλοι. Σε γενικές γραμμές. Ναι. Όλοι πρέπει, ο κάθε ένας από όποιο μετερίζει και αν ανήκει, κάποτε να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα. Κύριε Αποστολόπουλε, πολύ παρακαλώ. Συγχωρέστε με, δεν πήρα απαντήσεις. Πόσα σπίτια θα γίνουν. Μα δεν είμαι υπεύθυνο για να πω. Πήρα απαντήσεις. Πώς εγώ λοιπόν να πω, ναι, εντάξει, άντε ξεκινήστε να γίνει έτσι. Που ό,τι ξεκινήσει στην Ελλάδα δεν σταματάει και δεν υπάρχει τίποτα πιο νόμιμο από το προσωρινό και σε ποιο να βασιστώ. Σε έναν ύπαρκτο φορέα διαχείριση, γιατί αυτό θα κάνει τις μελέτες και αυτό θα κανονίσει, ήδη κανονίζει. Σε ποιο να βασιστώ εγώ. Και να πω, ναι, εντάξει, με κίνδυνο να μείνω χωρίς στέγη αύριο. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Μάστε. Κερδίστε την εμπιστοσύνη μας. Εμείς έχουμε πολλές φορές πει, ελάτε να συνεργαστούμε. Δεν πάτησε κανείς ποτέ. Το μόνο που η μόνη επαφή που έχουμε με το δημόσιο εμείς πια είναι όταν έρχονται κάτι χαρτιά. Μας κυνηγάνε. Ελάτε, γιατί το Δέλτα του Εύρου δεν το ξέρετε, το ξαναλέω. Πέρσι υπήρχε μία φωτιά σε ένα Καλαμόνα. Πώς εννοείτε το ελάτε να συνεργαστούμε και ελάτε, ελάτε να σας δείξουμε το Δέλτα, να μάθετε το Δέλτα πρώτα απ' όλα. Να έρθει ο Ντόλιος στην Καλύβα σας, τι θέλετε. Να τον φιλοξενήσω, να πιούμε το τσιπουράκι μας, να τον κάνουμε μια βόλτα στο Δέλτα του Εύρου και να ξανακουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Εγώ έχω πάει 10 φορές στο Δέλτα του Εύρου. Εγώ ζω εκεί. Εσείς ζεις εκεί. Και είσαι και μοναδική περίπτωση από ό,τι ξέρω. Πέρσι, όχι, όχι, δεν είναι μοναδική περίπτωση. Μη θα μας φάει η Άρτεμι. Ναι, είναι και η Άρτεμι. Το όνομα του. Δεν είναι μοναδική, είναι καρδιά οικογένεια. Λοιπόν. Δεν είναι μοναδική, είναι, ξέρω και κάτι. Πέρσι, επί δύο μέρες γυρνάγαν γύρω-γύρω οι διαχειριστές του Δέλτα του Εύρου, αυτοί που παίρνουν τα κονδύλια από το κράτος και από την Ευρώπη. Ποια κονδύλια παίρνουν, για πείτε μας. Φορέας διαχείρισης. Τι κονδύλια έχει πάρει. Πρόσφατα σε ένα ξενοδοχείο μας παρουσιάζανε ένα πρόγραμμα πώς θα βάλουν κάμερες να παρακολουθούν την ανόχινα με κάποια εκατομμύρια ευρώ. Δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν το φορέα διαχείρισης. Ο φορέας διαχείρισης δεν έκανε. Εντάξει, είχε μέσα συμμετοχή. Ορνηθολογικές και ξέρω εγώ. Ο φορέας διαχείρισης τις έστειλε τις κάμερες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν πρέπει να υπάρχουν οι κάμερες. Όχι, δεν μας ενοχλούν καθόλου. Ας υπάρχουν. Ας βάλουν. Με ενοχλεί όμως όταν λέει μη βάλεις εσύ φωτοβολταϊκά γιατί αντανακλούν και τυφλώνουν τα πουλιά και βάζουν φωτοβολταϊκά για τις δικές τους κάμερες και εκείνα τα φωτοβολταϊκά αντανακλούν. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να διαχειριστεί κανείς. Να το πούμε μετά, δεν χρειάζεται. Να πούμε φωτοβολταϊκά. Τελειώνει. Ενοχλούνται, τυφλώνουν τα πουλιά. Ζήτησε η Χρυσάνθη να βάλει φωτοβολταϊκά στο περίπτερο τότε που είχε το περίπτερο, το αναψυκτήριο. Και της είπαν όχι, θα τυφλώνουν τα πουλιά. Και δύο μήνες μετά βάλανε σε τρία σημεία φωτοβολταϊκά για να φωτοτροφοδοτούν τις κάμερες αυτές. Είχαν άλλη κλίση όμως. Η γη της ουτοπίας. Είχαν άλλη κλίση, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν. Κύριε Αποστολόπουλε, μια τελευταία κουβέντα για να ακούσουμε και τον. Μια τελευταία κουβέντα. Όσο δεν υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις. Με όχι θα δούμε και δεν ξέρω πόσα και θα μελετήσουμε κτλ. Η πρόταση, η συγκεκριμένη, μπορεί να είναι προς τον άνθρωπο, τον κάτοικο, τον χρήστη του Δέλτα του Εύρου. Ξέρεις, επειδή δεν μου αρέσει αυτό το καλύβι που έχεις, σου φτιάχνω ένα ίδιο δίπλα στον ίδιο χώρο ή ακόμη καλύτερα, έχω και καλύτερη πρόταση, να πάμε στο πιο κάτω ποτάμι, εκεί που είχαν φτιαχτεί οι πρώτες καλύβες, απέναντι από τα σύνορα. Στο ποτάμι που είναι τα σύνορα να πάμε να φτιάξουμε λοιπόν αυτούς τους οικίσκους που θέλουμε να φτιάξουμε, που θέλετε να φτιάξετε, να τους φτιάξουμε εκεί, ανά 100 μέτρα, να φυλάγεται το μέρος, δωρεάν φύλακες των σύνορων. Αλλά έτσι, χωρίς να δεσμεύεται κάποιος σοβαρά και χωρίς να ξέρω εγώ τι μου ξημερώνει αύριο, δεν γίνεται. Οι νόμοι αλλάζουν. Μάλιστα. Αυτοί που μπορούν να αλλάξουν τους νόμους. Καλά, αυτό θα ισχύει πάντα, κύριε. Ας κάνουν τα κουμάντα τους. Οι νόμοι όντως αλλάζουν και εντάξει. Αυτό θα ισχύει πάντοτε. Οι νόμοι αλλάζουν γιατί πρέπει να αλλάζουν. Όλα αυτά τα χρόνια εμένα μου μιλάνε με ένα νόμο. Ο νόμος λέει έτσι. Τη καθημερινότητα. Λοιπόν. Είναι απολύτως λογικό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Κύριε Ντόλιο. Εγώ λέω. Ακούστε πάντως μια ενδιαφέρουσα πρόταση προηγουμένως. Θα επαναλάβω το εξής, ότι το Δέλτα. Ανά 100 μέτρα από μια καλύβα ακριβώς εκεί. Είναι μια σκέψη την οποία δεν μπορώ να τα. Να δούμε ποιος θα πει. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Λέω το εξής, ότι το Δέλτα είναι ένας περιβαλλοντολογικός θησαυρός και συγχρόνως είναι ένας αναπτυξιακός πόρος.
αυτήν τη δεύτερη του δυνατότητα δεν την αξιοποιήσαμε όσο έπρεπε. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Ναι. Με το κέντρο εδώ στα Λουτρά που έχει γίνει και το οποίο είναι κέντρο πληροφόρησης. Αυτό το κέντρο δεν άφησε το Ζεμπουνίδη να κάνει δρόμο για το Δέλτα. Θέλω να θυμηθούμε ότι έχουν επισκεφθεί το Δέλτα του Εύρου για πρώτη φορά χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες παιδιά, δεκάδες λεωφορεία. Αυτό το κάνει το κέντρο πληροφόρησης. Δηλαδή. Βεβαίως. Μέσω του κέντρου πληροφόρησης. Αν δεν είχαμε το κέντρο πληροφόρησης, δεν θα αυτό ήταν μηχανισμό. Μπορεί να γινόταν με έναν άλλο τρόπο. Και ποιο Δέλτα Εύρου βλέπουν τα παιδιά που φεύγουν από το κέντρο πληροφόρησης στα Λουτρά, έχει την εντύπωση. Βλέπουν κάτι από το Δέλτα του Εύρου, ένα άλλο βλέπω. Θα επαναλάβω ότι δεν αξιοποιήσαμε αυτήν του την αναπτυξιακή διάθεση, τη διάσταση και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει σοβαρά να προσανατολιστούμε. Δυνατότητες υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Αρκεί να μην μένει κανείς ταμπουρωμένος πίσω έτσι από δόγματα τα οποία μας συνόδευσαν πολλές φορές στο παρελθόν ή πίσω από θέματα και απόψεις που τις επαναλάβουμε τόσες φορές που απέκτησαν έτσι την έννοια του δόγματος. Η ανησυχία, μην χάσω τον τόπο μου, δεν είναι δόγμα, είναι τρόπος ζωής. Κύριε Ντόλιο, εκτίμηση και αν θέλετε το ακροτελεύτιο που θα μπορούσαμε να πούμε από μια τέτοια συζήτηση. Ο κίνδυνος εντός ή εκτός εισαγωγικών που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή να καταδαφιστούν οι καλύβες. Εκτιμάτε πως δεν υφίσταται πια. Πρακτικά πιστεύω ότι δεν υφίσταται. Πρακτικά. Να καταδαφιστούν. Κίνδυνος κατεδάφιση των καλύβων πρακτικά πιστεύω ότι δεν υφίσταται. Σαφώς υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Εγώ έχω ανοίξει συζήτηση με αρμόδια υπουργεία, με πολύ υψηλά ιστάμενους ανθρώπους. Θα έχω και κάποιες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα. Δεν θέλω να δεσμευτώ έτσι με απόλυτο τρόπο, εάν δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Ό,τι έκανα πάντα, κύριε Βουλή. Ποτέ δεν είπα κάτι το οποίο δεν έγινε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντόλιο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αποστολόπουλο, να ευχαριστήσω τον κύριο Κυριακίδη για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Άντε χαρμανιάζαμε.